Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά μαζί σας με τον κώδικα μυστηρίων για ακόμη ένα Σαββατόβραδο. Θα επιχειρήσουμε με εσάς συνοδοιπόρους, φίλες και φίλοι, και σήμερα το ταξίδι, αν θέλετε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με παρασκηνιακά ζητήματα στη μαγεία, όπως μας είχε πει και ο φίλος ο Παντελής Γιαννουλάκης, τον οποίο θα έχουμε και απόψε, της αναζήτησης. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε Σαββατόβραδο και σε αυτή τη τηλεοπτική σεζόν, όπως και στις προηγούμενες, θα έχουμε τρεις ενότητες. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με τον γνωστό συγγραφέα και εκδότη, τον Παντελή Γιαννουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, θα σταθούμε ως συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, κυρίες και κύριοι, στο μυστηριώδες θέμα των χρονοταξιδιωτών, του χώρου και του χρόνου. Θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως στα μυστήρια του χώρου και του χρόνου. Ήταν μια εισαγωγή η προηγούμενη εκπομπή, αν θέλετε, και σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της. Θα συνεχίσουμε, διότι και ο κύριος Γιαννουλάκης δεν πρόλευε να μας πει πολλά από αυτά που είχε στη φαρέτρα, εάν θέλετε. Έτσι, σήμερα θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά το ζήτημα, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σίγουρα κατατάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους σκεπτόμενους, τουλάχιστον ανθρώπους. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, σε πρώτη πανελλήνια αναφορά με τον τοπογράφο μηχανικό από την Αθήνα, τον κύριο Σωτήρη Σοφιά, θα σταθούμε σε ιδιαίτερους τόπους στην Ελλάδα. Θα μας αποκαλύψει τόπους οι οποίοι είναι άγνωστοι, όπως για παράδειγμα περιοχές που συνδέονται με τους μυθικούς κεντάβρους. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, με τον αρχισυντάκτη Invisible Icons, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε ζητήματα που αφορούν σε μυστηριώδη πλάσματα. Και μάλιστα θα προβάλλουμε και ένα βίντεο το οποίο μας απέστειλε η ερευνητική ομάδα των Invisible Icons σχετικά με κάτι το οποίο καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου και έχει να κάνει με το κουφάρι ενός τέτοιου μυστηριώδους πλάσματος. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της ροής να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον φίλο Παντελή Γιαννουλάκη, με τον οποίο θα δούμε το θέμα των χρονοταξιδιωτών. Παντελή, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας για αυτή τη συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή. Καλησπέρα, Βασίλη. Ταξίδεψα και εγώ στον χρόνο για να είμαι δεύτερη φορά το ίδιο θέμα στην εκπομπή. Έχουμε ένα ντεζαβού δηλαδή τώρα που λέμε και το συνεχίζουμε από εκεί που τα αφήσαμε. Ακριβώς. Καταρχάς να πω ότι δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο, όχι μόνο σε επίπεδο Θεσσαλίας, αλλά από όλη τη χώρα, ακόμα και από μετανάστες στο εξωτερικό που μας παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια μέσω και του διαδικτύου. Πάρα πολλοί που μου έλεγαν ότι πρέπει να συνεχίσετε αυτή την εκπομπή και ειδικότερα να έχεις ξανά τον κύριο Γιαννουλάκη για να πείτε περισσότερα. Και λέω, εννοείται θα το πραγματοποιήσουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δώσουμε συνέχεια. Βέβαια, είχαμε σταθεί στο τέλος, στο κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής, στο πείραμα της Φιλαδέλφειας, στο κομμάτι που αφορά οτιδήποτε μπορεί να κάνει το παγκόσμιο κατεστημένο για να αποκρύψει αλήθειες, όπως για το θέμα της Σελήνης ή και για το θέμα που έχει να κάνει με το πείραμα της Φιλαδέλφειας και το ταξίδι στον χρόνο. Ναι. Να τονίσουμε ότι εγώ προτείνω στους φίλους που μας βλέπουν και μας ακούν να δούνε, αν δεν έχουν δει, το πρώτο μέρος της του θέματος με τους χρονοταξιδιώτες και το μυστήριο του χρόνου την προηγούμενη εκπομπή. Γιατί αυτό, όπως είπαμε, είναι η συνέχεια του. Αυτό που θέλω να τονίσουμε, που το τόνισα και στην αρχή της προηγούμενης εκπομπής και θέλω να το τονίσω και τώρα, ναι, για να πιάσω το link από την προηγούμενη φάση, είναι μία δήλωση, την οποία θέλω να θυμόμαστε. Ο χρόνος είναι ψέματα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό που νομίζουμε για χρόνο. Παίζει κάτι πάρα πολύ παράξενο και μυστηριώδες με το χρόνο. Ο χρόνος τον οποίον αντιλαμβανόμαστε ή σκεφτόμαστε γι' αυτόν στην καθημερινή μας πραγματικότητα είναι τεχνητός. Είναι επινοημένος από τον άνθρωπο. Και σε μεγάλο βαθμό, αν όχι κυριολεκτικά τελείως, είναι ένα μέγεθος της συνείδησής μας. Γι' αυτό τον λόγο και έχουμε προσωπικό χρόνο ο καθένας. Έχετε ακούσει σίγουρα για αυτή την ιστορία με το βιολογικό μας ρολόι. Σωστά. Ο καθένας λοιπόν έχει τον δικό του προσωπικό χρόνο. Και μάλιστα μπορεί να διαφέρει αυτή η συνείδηση του χρόνου πολύ χαρακτηριστικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχει μάλιστα, τώρα που το λέω αυτό, θυμήθηκα, Βασίλη, ένα τεστ έτσι, ψυχολογικό, αμερικανιά, το οποίο το κάνανε παλιά για την αντίληψη του χρόνου, βγάζανε διάφορα συμπεράσματα για την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Σου λέγανε μην κοιτάξεις το ρολόι σου για την επόμενη ώρα, ας πούμε, καθόλου.
και κάποια στιγμή μάντεψε τι ώρα είναι. Και βλέπουν από την απόκληση που θα έχεις από το ρολόι πόσο διαταραγμένος είσαι στην αίσθησή σου της πραγματικότητας. Που αν η απόκληση είναι αρκετά μεγάλη, ας πούμε, υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας που λέει ότι είναι ένδειξη ψυχολογικών προβλημάτων. Δηλαδή, σαν να λέμε τι ώρα νομίζεις ότι είναι αυτή τη στιγμή. Αν το μαντέψεις, ας πούμε, και πέσεις μέσα συν πλην 5-10, ξέρω εγώ, ok. Αλλά μπορεί να νομίζεις εσύ ότι είναι, ξέρω εγώ, 7.30 η ώρα για παράδειγμα, ενώ η ώρα είναι 8.30. Είναι δείγματα λοιπόν αυτά που δείχνουν ακριβώς αυτό, την προσωπική αντίληψη του χρόνου που έχουμε. Και προσπαθούμε όπως και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα να μιλάμε για το χρόνο σαν να έχουμε μια κοινή αντίληψη του χρόνου. Ενώ η κοινή αντίληψη του χρόνου που έχουμε προκύπτει απλώς από τα ρολόγια μας. Γιατί ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ένας χρόνος, ένα έτος δεν είναι τίποτα άλλο από μια πλήρη περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ένα αριανό έτος είναι 2 φορές μεγαλύτερο. Γιατί η περιφορά του Άρη γύρω από τον ήλιο είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της γης. Δεν υπάρχει στην ουσία καλύτερο παράδειγμα τεχνητής αντιληπτικής πραγματικότητας από το χρόνο. Γιατί τον δημιουργούμε εμείς και μεταφέρουμε αυτή μας τη δημιουργία στα ρολόγια, στα ημερολόγια κτλ. Ναι. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ένας αστροναύτης κάνει μια πτήση γύρω από τη Γη. Το ακροτήριο Kennedy, από το οποίο εκτοξεύτηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο αστροναύτης με το σκάφος του, που είναι στη Φλόριντα, των Ηνωμένων Πολιτειών, περιστρέφεται γύρω από τον πλανητικό μας άξονα μια φορά κάθε 24 ώρες. Αλλά ο αστροναύτης ολοκληρώνει την περιστροφή του γύρω από τον πλανήτη μας σε 90 λεπτά. Επομένως, ο αστροναύτης βλέπει 16 ημέρες, ενώ εμείς μονάχα μία μέρα. Και αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτός είναι και ο λόγος που οι αστροναύτες δεν πληρώνονται με την ημέρα. Δεν έχουν μεροκάματο δηλαδή. Γιατί σε μία μέρα μέσα εγώ πήρα 16 μεροκάματα. Θα έπρεπε δηλαδή να παίρνει 16 φορές περισσότερα χρήματα από αυτό που είναι στο έδαφος, στο προσωπικό έδαφος, αν η NASA αποδεχόταν το δικό του ημερολόγιο. Αυτά βέβαια τα έχουμε ανακαλύψει από πολύ παλιά. Θρυλική είναι η περίπτωση της, αν δεν κάνω λάθος, της εξερευνητικής αποστολής του Μαγκελάνου, όπου κάνοντας τον γύρο του κόσμου, εκτός πάντων μεγάλο ταξίδι, ας πούμε, που αυτοί νομίζαν ότι είναι περίπου ίσο με τον γύρο του κόσμου, γύρω στο 1550 γίνεται αυτό, φτάνουν στην Ισπανία με το περιβόητο πλοίο Βικτόρια, και ανακαλύπτουμε έκπληκτοι ότι παρόλο που είχαν κρατήσει σωστό ημερολόγιο πλοίου, είχε χαθεί μία ολόκληρη μέρα του ταξιδιού τους δυτικά γύρω από τη Γη. Και επειδή, ακούστε να γελάστε τώρα, επειδή μάλιστα δεν γιόρτασαν τις θρησκευτικές εορτές σωστά την ημέρα τους, επειδή χάνανε μία μέρα και το ανακάλυψαν τα φτάσανε, η Εκκλησία τους ζήτησε να προσευχηθούν για να τους συγχωρέσει ο Θεός. Και μάλιστα τους έδωσε και συγχωροχάρτη ο Πάπας. Ξέρουμε βέβαια σήμερα ότι το ημερολόγιο του Μαγκελάνου ήταν σωστό και ότι το συγχωροχάρτη τελικά ήταν άκυρο. Γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμη η διεθνής διαχωριστική γραμμή ημερομηνίας. Αυτό το περιστατικό είναι που ενέπνευσε πολύ αργότερα, στα τέλη του 19ου αιώνα, τον Ιούλιο Βέρν, που έβαλε τον Φιλέας Φοκ, τον ήρωά του, στο έργο του «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», να κερδίζει στο τέλος, αν θυμάστε την ιστορία, τελικά το στίχημα, παρόλο που σύμφωνα με το ρολόι του είχε φτάσει πίσω καθυστερημένα. Γι' αυτό, γιατί είχε κερδίσει μια μέρα σε σχέση με τους αντιπάλους του στο στίχημα που τον περίμεναν. Και έτσι, για να αποφεύγουν τέτοια φαινόμενα, τα οποία όλα αυτά είναι χρονικά φαινόμενα, για να αποφύγουν τέτοια φαινόμενα, τα υπεροκειάνια για παράδειγμα, που ταξιδεύουν από την Αμερική στην Ιαπωνία, υπολογίζουν 2 Κυριακές ή 2 Τετάρτες μέσα σε μια εβδομάδα. Γιατί χάνουν μια μέρα. Μάλιστα. Αυτό ξέρετε, πηγαίνει πάρα πολύ μακριά. Το 1730 τόσο, δεν θυμάμαι την ακριβή χρονολογία, το 1732 νομίζω είναι, διαγράφτηκαν 11 μέρες από τα ημερολόγια. Εκείνο το χρόνο ήταν που η Αγγλία
είχε εγκρίνει το γρηγοριανό ημερολόγιο. Πιο πριν ήταν με το ιουλιανό. Mm-hmm. Και έτσι αφαίρεσε 11 μέρες από το ημερολόγιο. Οι Βρετανοί εργάτες έκαναν αμέσως διαδήλωση με αίτημα την πληρωμή των χαμένων ημερών αυτών. Και το κράτος, το Βρετανικό κράτος, αναγκάστηκε να τους πληρώσει για να μην παραδεχτεί ότι η εξουσία του χρόνου είναι πλασματική και αφαίρετη. Τώρα σε αυτό που... Συγγνώμη. Αφαίρεσε από το ημερολόγιο. Σαν σε αυτό που λες μια νοτελεία, γιατί μου ήρθε κάτι στο μυαλό, ναι, το οποίο ήθελα να το ρωτήσω από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν πρόλαβα. Για να μην το ξεχάσω. Είχες μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή για οτιδήποτε θεωρούμε θέσφατο δεδομένο σχετικά με την κίνηση των πλανητών και πώς όλο αυτό έρχεται να επισφραγίσει τη γνώση μας σχετικά με το πόσο καθοριστικός είναι ο παράγοντας του χώρου και του χρόνου, και του χρόνου πιο ειδικά. Θυμάμαι τώρα μια ταινία... Ότι ο αληθινός χρόνος είναι η κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Μπράβο, αυτό. Ναι. Θυμάμαι τώρα την ταινία με τον Σούπερμαν, τέλη δεκαετίας του 70, με τον ηθοποιό εκείνον ο οποίος αργότερα είχε ένα ατύχημα με το άλογο, καθυλώθηκε σε ένα πυρικό καρατσάκι, νομίζω έχει φύγει από τη ζωή, ο πρώτος Σούπερμαν δηλαδή, ο οποίος... Κριστοφερ Ρίβ. Ακριβώς. Ναι. Στο πρώτο Σούπερμαν είχε χάσει τη Λόις, την αγαπημένη του, και γύρισε γύρω από τον πλανήτη τόσο γρήγορα Σούπερμαν με υπερδυνάμεις, ναι, που μπόρεσε να γυρίσει τα γεγονότα πίσω. Οπότε το ερώτημα, θα πει κανείς, βέβαια αυτό ήταν έργο, έτσι, αλλά θα μπορούσε όντως, αν γινόταν κάτι τέτοιο, να αλλάξουν, ναι, τα δεδομένα. Ναι, 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 βέβαια. Υπάρχει μία, αυτό σχετίζεται εμέσως πλην σαφώς με την θεωρία της σχετικότητας. Αυτό ακριβώς είναι η θεωρία της σχετικότητας του Einstein. Ναι. Υπάρχει μία ατάκα την οποία χρησιμοποιούμε εμείς στη γραφή σας για να θυμόμαστε τι παίζει με τα ταξίδια στον χρόνο. Είναι στα αγγλικά η ατάκα που κολλάει ακριβώς με αυτό που μου πες. Είναι travel very fast for as long as possible. Mm-hmm. Δηλαδή ταξίδεψε πολύ γρήγορα για όσο πιο πολύ γίνεται. Αυτό κατευθείαν προκαλεί ένα ταξίδι στον χρόνο. Δηλαδή, εάν μπορέσεις να ταξιδέψεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με ταχύτητα του φωτός ή κοντά στη ταχύτητα του φωτός, ή τέλος πάντων ένα κλάσμα ικανό της ταχύτητας του φωτός, όπως έκανε ο Σούπερμαν που λέει στην ταινία, για αρκετή διάρκεια, αυτό σε φέρνει, σε φέρνει έξω από το γνωστό χρόνο. Απίστευτο. Κάνεις δηλαδή ένα ταξίδι στον χρόνο ανάλογα με το πόσο πολύ, σε πολλή διάρκεια κινείσαι πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε με πολύ απλά λόγια, με δύο ατάκες, ας πούμε, τη θεωρία της σχετικότητας, που είναι βασικά για τον χρόνο η θεωρία της σχετικότητας. Και ο χρόνος είναι σχετικός. Και κατ' επέκταση ο χωρόχρονος. Mm-hmm. Γιατί οι επιστήμονες δεν βλέπουν τον χρόνο απομονωμένο από το χώρο, ή το χώρο απομονωμένο από το χρόνο, και μιλάνε για τον χωρόχρονο. Λοιπόν, με δύο ατάκες για τη θεωρία της σχετικότητας είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει ένας αληθινός χρόνος, ότι ο χρόνος είναι εύκαμπτος, ότι είναι σχετικός, είναι ευλίγιστος. Και ο βαθμός με τον οποίο περνάει ο χρόνος εξαρτάται απόλυτα από το πόσο γρήγορα πηγαίνεις ή πόσο γρήγορα πηγαίνει το σκάφος επάνω στο οποίο είσαι. Σκεφτείτε ότι και η Γη είναι ένα τέτοιο σκάφος επάνω στο οποίο είμαστε. Ναι. Αυτό που λέω τώρα, το φαινόμενο δηλαδή αυτό που λέει η σχετικότητα, δεν είναι απλά θεωρητικό. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένας δορυφόρος, ο οποίος είναι σε τροχιά, και η σύνηθη τροχιά είναι περίπου 20.000 μίλια την ώρα, mm-hmm, ενός δορυφόρου. Η ταχύτητά του, ας πούμε. Και ο δορυφόρος αυτός βιώνει, ας πούμε, ο δορυφόρος, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου λιγότερο κάθε χρόνο. Ναι. Εξαιτίας αυτής της εξωτερικής θέσης του από τη Γη και της ταχύτητάς του. Mm-hmm. Χάνει δηλαδή κάθε τόσο σχεδόν ένα δευτερόλεπτο σε σχέση με εμάς που είμαστε εδώ κάτω στη Γη. Αυτό προκαλεί προβλήματα μάλιστα στα κομπιούτερ τα οποία έχουν οι δορυφόροι, και έχουν ειδικό σύστημα το οποίο κάνει adjust, πώς το λένε, αυτορυθμίζεται, ναι, τα ρολόγια των κομπιούτερ μέσα στο
στο δορυφόρο. Αλλιώς θα έχανε την. Θα ήταν συνεχώς πιο αργό το ρολόι και κατ' επέκταση και τα συστήματα που ελέγχει το κομπιούτερ. Αυτό είναι φαινόμενο που εφαρμόζει, που δείχνει δηλαδή ότι εφαρμόζεται πρακτικά η θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν. Που όπως είπαμε, για να τη θυμόμαστε, είναι ταξιδεύει στον χρόνο εάν ταξιδεύεις πολύ γρήγορα για όσο μεγαλύτερη διάρκεια γίνεται. Travel very fast for as long as possible. Εκπληκτικό. Λοιπόν, αυτό είναι που μας κάνει τόσα πολλά χρόνια να συζητάμε για την ταχύτητα του φωτός και για τη φύση του φωτός κλπ. Τι παίζει με αυτό το πράγμα. Επειδή συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με τη θεωρία της σχετικότητας και άρα με τις θέσεις μας στο χωρόχρονο και κατ' επέκταση ακριβώς με το μυστήριο του χρόνου. Τι ακριβώς παίζει με το χρόνο. Τώρα, εμείς ζούμε στην πραγματικότητά μας σε ένα δίκτυο μέσα. Αυτό είναι το Matrix για το οποίο, ξέρεις, όλοι μιλάνε για το Matrix επηρεασμένοι από την ταινία και κανένας όμως δεν μπορεί να δώσει έναν ορισμό του Matrix. Τι είναι αυτό το Matrix που λέμε ότι θέλουμε να αναντιωθούμε στο Matrix, να αφυπνιστούμε, να ξεφύγουμε από το Matrix και όλα αυτά εδώ. Ή το βαφτίζουν και αλλιώς κάποιοι, το λένε μερικοί, το βαφτίζουν ως χωροχρονική κάψουλα, λένε κάποιοι, έχω ακούσει. Ναι, τέλος πάντων, είναι διάφορες, ναι, διάφορες ορολογίες που αποδόσεις, άκυρα, ίσως, που είναι πολλοί που δεν τις σκέφτονται καλά τι σημαίνουν. Αλλά ας πούμε, αυτό το Matrix είναι ότι ζούμε μέσα σε ένα δίκτυο το οποίο είναι πολυεπίπεδο, αυτό το δίκτυο. Ένα στρώμα του δικτύου αυτού, ας το πούμε έτσι, είναι στην πραγματικότητα ένα δίκτυο που αποτελείται από δίκτυα. Ένα μεταδίκτυο, ας το ονομάσουμε. Και έτσι το δίκτυο αυτό είναι το δίκτυο των πραγμάτων και των διαπλεκόμενων καταστάσεων τους. Γιατί στρώματα αυτού του δικτύου είναι ενέργεια και βασικά χρόνος. Αλλά θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στην πραγματικότητα, διότι βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το δίκτυο. Ας ονομάσουμε αυτό το δίκτυο World Wide Web. Ναι. WWW. Ο παγκόσμιος ιστός που λέμε. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Στην πραγματικότητα το ίντερνετ που χρησιμοποιούμε στα κομπιούτερ μας δεν είναι παρά μια αναπαράσταση, ένα simulation, μια εξομοίωση του πραγματικού ίντερνετ. Το οποίο είναι αυτό το δίκτυο των μορφογενετικών πεδίων μέσα στο οποίο βιώνουμε τις καταστάσεις. Λοιπόν, η πραγματικότητα, όταν λέμε τη λέξη πραγματικότητα, πρέπει να σκεφτόμαστε τι ακριβώς εννοούμε. Είναι μια έννοια η πραγματικότητα που προέρχεται από το πράγμα. Το πράγμα είναι το προϊόν της πράξης. Όπως για παράδειγμα και το πνεύμα είναι το προϊόν της πνοής. Το φάντασμα, το προϊόν της φαντασίας. Μ' αρέσει να φέρω αυτά τα παραδείγματα. Η πραγματικότητα, επομένως, το πράγμα είναι το προϊόν της πράξης μας. Δηλαδή ένα τραπέζι είναι το προϊόν της πράξης ενός ξυλουργού που έφτιαξε το τραπέζι αυτό. Και αυτό είναι το πράγμα. Είναι το προϊόν μιας πράξης. Η πραγματικότητα τώρα στα ελληνικά είναι η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, η κατάσταση που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως εδρεωμένη, που έχει εδρεωθεί, από τα προϊόντα των πράξεών μας, από τα αποτελέσματα των πράξεών μας, από τα πράγματα. Επομένως, ό,τι κάνουμε και ό,τι έχουμε κάνει εγκαθιδρύει αυτή την κατάσταση των πραγμάτων. Και μόνο που κάνεις τον ορισμό αυτό για να καταλάβεις τι εννοούμε όταν λέμε πραγματικότητα, που είναι αυτό που είπα, είναι η κατάσταση των προϊόντων, των αποτελεσμάτων, των πράξεών μας. Λοιπόν, και μόνο που κάνεις αυτόν τον ορισμό καταλαβαίνεις ότι μιλάς για κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό. Δεν είναι πάγιο. Μας λένε ψέματα όταν προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν επειδή βρίσκονται σε μια προσπάθεια ελέγχου της πραγματικότητας. Οι εξουσιαστές του κόσμου μας προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν σαν κάτι πάγιο, δεδομένο, που δεν αλλάζει. Το οποίο είναι τόσο δεδομένο που φτάνει να το στήσεις απέναντι, να καθίσεις να το μελετήσεις λίγο, να διδάξεις τους άλλους τα πάντα γι' αυτό, να το κουμαντάρεις κτλ. Δεν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα μου έδωσες. Γιατί ακριβώς η κατάσταση των πραγμάτων είναι ρευστή. Μια κατάλληλη πάσα για να. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς.
Και κάτι άλλο σημαντικό, ειλικρινά δεν θέλω να σε διακόψω, να δώσω λίγο τροφή. Μίλησες για τους εξουσιαστές του κόσμου τούτου και πολλές φορές και μαζί στο παρελθόν, αν όχι τηλεοπτικά, ενδεχομένως στο τηλέφωνο, να έχουμε σταθεί, νομίζω το είχαμε συζητήσει πέρυσι όταν προγραμματίζαμε εκπομπή, αλλά και με άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Μίλησε για τους εξουσιαστές λοιπόν. Πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να δει σε βίντεο, για παράδειγμα στο διαδίκτυο, στο παγκόσμιο ιστό, με συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως την ημερομηνία της πτώσης των δίδυμων πύργων, που σχετίζονται με υποσυνείδητα μηνύματα που έχουν σχέση με το χώρο και το χρόνο, σε ταινίες παλιότερες, ότι θα γίνει στο μέλλον αυτό το πράγμα, όπως για παράδειγμα στην ταινία Επιστροφή στο μέλλον ή στην ταινία Εξολοθρευτής. Ναι. Τώρα πάω κάπου αλλού, αλλά νομίζω μπορεί να χαρακτηριστεί συναφές για αυτούς που ψάχνονται πραγματικά. Ναι, εδώ τώρα αναφέρεσαι στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Ακριβώς. Και ενδεχομένως την πρόβλεψη του μέλλοντος από κάποιες ομάδες ελίτ. Μήπως δεν είναι πρόβλεψη, είτε αλλά είναι... Είτε περνούν κάποια μηνύματα μέσα, κωδικά συστηματικά, ναι, μέσα από ταινίες. Μήπως είναι προγραμματισμός για κάτι που αυτοί ξέρουν ότι θα γίνει ή θα... πώς θα το πω, θα παίξουν το ρόλο τους καταστάσεις και πράγματα για να συντελεστούν. Είναι τεράστιο το θέμα, φαντάζομαι. Ναι, αλλά μπορώ να πω μια τάκα, το έχω μελετήσει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό που λες, και μπορώ να πω ένα συμπέρασμα, ας πούμε, για να μην χαθούμε σε κουβέντα τώρα πάνω σε αυτό και καταδυθούμε και ξεφύγουμε πολύ. Με μια τάκα το συμπέρασμά μου. Όλες αυτές που βλέπετε στις ταινίες, όλα αυτά, ας τα πούμε, συνθηματικά μηνύματα, ας τα πούμε, δεν εξετάζουμε αν είναι υποσυνείδητα ή όχι. Κάποιον που έχει παρατηρητικότητα και τα βλέπει και τα ψάχνει αυτά τα πράγματα δεν είναι υποσυνείδητα. Υποσυνείδητα ενδεχομένως περνάνε σαν μηνύματα σε κάποιον που τις χαζεύει τις ταινίες αυτές. Λοιπόν, επομένως είναι σχετικό και αυτό. Το υποσυνείδητο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα συνθηματικά μηνύματα που υπάρχουν σε ταινίες, κατά την άποψή μου, δεν παίρνουν εκεί από αυτό που ονομάσαμε έτσι λίγο γενικόλογα από τους εξουσιαστές του κόσμου. Αντίθετα, συχνά μπαίνουν από την αντίσταση προς αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μηνύματα της αντίστασης. Ένα καλό παράδειγμα τέτοιο είναι, μια και ανέφερε δύο-τρεις συγκεκριμένες ταινίες, είναι η ταινία Knowing. Με τον Nicolas Cage. Με τον Nicolas Cage, μπράβο, η οποία είναι σκηνοθεσίας του Άλεξ Πρόγιας, ο οποίος είναι Έλληνας, Ελληνοαυστραλός. Είναι αυτός που έχει κάνει και το Dark City. Ναι, το έχω δει και αυτό. Είναι επίσης πολύ ιδιόμορφη η ταινία. Στην ταινία με τον Nicolas Cage νομίζω δείχνει κάτι το οποίο συνέβη στον κόλπο του Μεξικού και έγινε αργότερα και σημαντικότητα. Και δείχνει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Ταινίες λοιπόν σαν και αυτή, παίρνω αυτή τώρα εγώ σαν ένα μικρό παράδειγμα, ταινίες σαν και αυτή όντως περιέχουν μηνύματα από ανθρώπους ψαγμένους, οι οποίοι θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα στους άλλους ψαγμένους ανθρώπους. Ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Είναι μηνύματα τα οποία περνούν σχεδόν για την πλειονότητα των θεατών τους απαρατήρητα, παρόλο που είναι μπροστά στη μύτη τους. Και περνούν τέτοια μηνύματα συνεχώς μέσα από ταινίες, μέσα από βιβλία, από κείμενα, από συζητήσεις, από τραγούδια, από στίχους τραγουδιών κλπ. Τα οποία έχουμε μάλιστα συνηθίσει να τα ονομάζουμε Radio Nowhere. Το ραδιόφωνο που εκπέμπει από το πουθενά και εκπέμπει πληροφορίες και χώνεται παντού σε όλα τα μέσα πληροφορίας, ας πούμε, και μεταδίδει πράγματα προς επιλεγμένους παραλήπτες. Είναι αυτού του τύπου λοιπόν τα μηνύματα στις ταινίες αυτές, είναι αντιστασιακά. Δεν έχουν κανένα λόγο οι εξουσιαστές του κόσμου, όπως τους ονομάσαμε γενικόλογα, να εκπέμπουν μήνυμα σε κανέναν μας. Μάλιστα. Είναι μηνύματα τα οποία θέλουν να επιστήσουν την προσοχή σε κάτι, θέλουν να μεταδώσουν κάποια έμπνευση, κάποια πληροφορία σε κάποιους κλπ. Κλπ. Είναι πολλών τύπων και σηκώνει μια ολόκληρη εκπομπή τώρα αυτό εδώ. Ωραία, να μην ξεφύγουμε, να το κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή στο μέλλον. Να το κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή σίγουρα. Λοιπόν, οπότε, είμαστε εγκλωβισμένοι λοιπόν μέσα σε αυτό το μάτριξ της πραγματικότητας. Στην κατάσταση των πραγμάτων. Αυτή η κατάσταση των πραγμάτων, που όπως είπα, αν και εξετάσει τον ορισμό, δεν είναι πάγια. Προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν ως πάγια, διότι πάντοτε η επιθυμία είναι ο έλεγχος. Όλα γίνονται για τον έλεγχο. Τα πράγματα παρουσιάζονται όπως παρουσιάζονται για να υπάρξει το αποτέλεσμα του ελέγχου των πραγμάτων, δηλαδή της κατάστασης των πραγμάτων, δηλαδή της κατάστασης των προϊόντων των πράξεών μας.
δεν είναι πάγια και απόλυτη πραγματικότητα, αλλά είναι σχετική και δυναμικά ρευστή. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή. Τώρα, αυτή η κατάσταση των πραγμάτων, η πραγματικότητα, πώς δημιουργείται? Δημιουργείται από το αίτιο και το αιτιατό. Δηλαδή, ότι το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο. Εμείς οι δύο μιλάμε αυτή τη στιγμή επειδή γνωριστήκαμε. Καταρχάς γνωριστήκαμε επειδή γεννηθήκαμε. Έτσι, πάρ' το και έτσι. Αλλά τι ήταν αυτές οι περιστάσεις που κάτσαν έτσι ώστε να γνωριστούμε, που κάτσαν έτσι ώστε να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή και αυτή τη στιγμή την κάνουμε? Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση από αίτια και αιτιατά, από το ένα πράγμα που έφερε το άλλο σε μια αλυσιδωτή αντίδραση, αυτό σκεφτείτε το σαν μια ευθεία που χάνεται στο παρελθόν και χάνεται προς το μέλλον. Και αφορά, για παράδειγμα, Βασίλη, εμάς τους δύο. Το ίδιο αφορά μια τέτοια ευθεία εσένα με την σύζυγό σου, με τους συνεργάτες σου, με τους γονείς σου, με τον άνθρωπο που σε ακούει αυτή τη στιγμή από ένα συγκεκριμένο μέρος κλπ. Κλπ. Μόνο από σένα περνάνε αμέτρητες τέτοιες ευθείες, οι οποίες ταξιδεύουν από το βαθύτατο παρελθόν. Δηλαδή, μπορεί να εξαρτάται το γεγονός ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή, να εξαρτάται από το τι έκανε ένας Ρωμαίος την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν το έκανε αλλιώς δεν θα γνωριζόμαστε. Γιατί το ένα έφερε το άλλο, έφερε το άλλο, έφερε το άλλο, σαν ένα ντόμινο theory, όπως το ντόμινο που πέφτουν και χτυπάνε το ένα το άλλο, έτσι ακριβώς. Και η κατάσταση των πραγμάτων, των προϊόντων, των πράξεών μας, δημιούργησε ένα τέτοιο δίκτυο, ένα τέτοιο ιστό, που μας οδήγησε σχεδόν προδιαγεγραμμένα να είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και να μιλάμε. Εξαρτάται δηλαδή απόλυτα η πραγματικότητα από τη χρονική της κατάσταση, από τα πράγματα που προηγήθηκαν. Αυτό είναι το Matrix. Αυτό είναι που δημιουργεί ένα δίκτυο, ένα ιστό, τον οποίο είμαστε παγιδευμένοι και σε πολλά πράγματα τα πάντα είναι προδιαγεγραμμένα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Εδώ για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό και για να μην χάνομαι με δυσνόητες εξηγήσεις που εγώ προσπαθώ να τις πω όσο πιο απλά γίνεται, οι διαπλεκόμενες, αυτή η διαπλοκή, ας το ονομάσουμε όλο αυτό μια διαπλοκή των καταστάσεων των πραγμάτων που δημιουργεί αυτό το δίκτυο. Λοιπόν, αυτό το δίκτυο, έτσι, αυτός ο ιστός λοιπόν είναι χωροχρονικός. Προδιαγράφεται συνεχώς το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε καθημερινά, περιπλεγμένοι, και στον χρόνο τον οποίο διανύουμε, υποτίθεται, μέσα στον ιστό. Λοιπόν, τώρα, μέσα σε αυτή τη φάση μας, να φέρω ένα παράδειγμα. Μπορούμε εμείς να αποκτήσουμε μια εποπτεία, η οποία θα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα, η εποπτεία αυτή, ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο ταυτίζεται και με τις άλλες διαστάσεις και με τη θέση που έχουμε εμείς στον χώρο και στον χρόνο και με τη θέα, την παρατήρηση που έχουμε στον χώρο και στον χρόνο. Παρόλο που αυτό που είπα τώρα ακούγεται δυσνόητο, με το παράδειγμα που θα φέρω θα γίνει απόλυτα κατανοητό. Φανταστείτε ένα μεγάλο δρόμο, την περιφερειακή οδό, ας πούμε, της πόλης που είστε. Και φανταστείτε δύο οδηγούς, αντιδιαμετρικά, σε αντίθετη κατεύθυνση ο ένας με τον άλλον, ο ένας έρχεται από δεξιά, δηλαδή, και ο άλλος από αριστερά, με τοπικά ο ένας με τον άλλον, να ταξιδεύουν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Και αυτοί οι δύο θα τρακάρουν. Ξεκίνησε ο ένας από το σπίτι του, ξεκίνησε και ο άλλος από το σπίτι του, έχουν μπει και οι δύο στον περιφερειακό, ο ένας από το ένα ρεύμα, ο άλλος από το άλλο ρεύμα, απέχουν αρκετή απόσταση ο ένας από τον άλλον ακόμα, αυτή τη στιγμή που μιλάω, αλλά είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα τρακάρουν αυτοί μεταξύ τους. Αν εμείς τώρα, καθώς είμαστε κάτω μέσα στον δρόμο και καθόμαστε στην άκρη του δρόμου, η εποπτεία που έχουμε είναι περιορισμένη. Όμως, αν αποκτήσουμε θέα, τότε βλέπουμε από ψηλά την κατάσταση των πραγμάτων, το δίκτυο, και βλέπουμε την προδιαγραφή της τράκας που θα γίνει. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα ελικόπτερο και αρχίζουμε και υψωνόμαστε και αποκτούμε από ψηλά μεγάλη θέα του δρόμου κάτω μας. Όταν πάμε αρκετά ψηλά, θα δούμε τα δύο αυτοκίνητα. Το ένα που πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση και το άλλο προς την άλλη. Άμα τραβήξουμε μια ευθεία νοητή, καθώς τους βλέπουμε από το ελικόπτερό μας, θα δούμε ότι οι δύο ευθείες τους θα συναντηθούν. Με μια μικρή αριθμητική ή μαθηματική πράξη μπορούμε να υπολογίσουμε το ακριβές σημείο και τον ακριβή χρόνο στο ρολόι μας, στον οποίο αυτοί οι δύο άτομα θα τρακάρουν.
Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εμείς προβλέπουμε το μέλλον. Επειδή έχουμε εποπτεία. Είμαστε από πάνω. Είμαστε δηλαδή σε μια ανώτερη διάσταση. Έχουμε με το ελικόπτερο μπει σε μια ανώτερη διάσταση από αυτή του δρόμου, στη διάσταση του ύψους, και μπορούμε και βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το προβλέπουμε. Το προβλέπουμε. Το βλέπουμε πριν εμφανιστεί δηλαδή. Ναι. Κάνουμε μια ακριβή πρόγνωση και λέμε στο τάδε σημείο, στις 4 και 46 και 32 δευτερόλεπτα, εφόσον θα συνεχίσουν σε αυτή την πορεία με την ταχύτητα που έχουν, εκεί θα τρακάρουν. Και όντως αυτό γίνεται. Όταν τώρα είναι ο οδηγός μες στο αυτοκίνητο και τρακέρνει, λέει, σε μένα μου τύχε, πώς έτυχε αυτό το πράγμα τώρα και πώς έγινε, και δεν ήξερε ότι ήταν προδιαγεγραμμένο από τη στιγμή που από το παρελθόν αυτό το πράγμα. Γιατί για φαντάσου, αν έκλεινε την πόρτα του σπιτιού του 2 λεπτά αργότερα, δεν θα ήταν μέσα σε αυτή τη χρονική ροή, δεν θα τράκερνε. Πριν φύγει του είπε η σύζυγός του, εσύ σε παρακαλώ μου πετάς τα σκουπίδια λίγο κάτω στην άλλη γωνία. Έχω αργήσει το ραντεβού, δεν προλαβαίνω, πήγαινε πέταξε τα εσύ. Ναι, βέβαια. Εκείνη τη στιγμή είχε προδιαγράψει την τράκα που θα γινόταν. Mm-hmm. Αν πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια, θα ήταν σε διαφορετική χρονική ροή και δεν θα τράκερνε με τον άλλον. Κλπ. Κλπ. Αν λοιπόν εμείς αποκτήσουμε εποπτεία σε όλα αυτά τα περιστατικά που ανέφερα, αποκτήσουμε εποπτεία στο τι γίνεται στον δρόμο, μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και να προβλέψουμε τι θα γίνει με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, να λοιπόν ένα παράδειγμα της κατάστασης των πραγμάτων, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Ναι. Η οποία είναι ρευστή. Τώρα, το ενδιαφέρον του πράγματος, και εδώ είναι με τους χρονοταξιδιώτες που θα πρέπει να εστιαστούμε, είναι ότι εμείς, Βασίλη, από το ελικόπτερό μας που τα βλέπουμε αυτά, έχουμε την ευκαιρία, αν θέλουμε, να επέμβουμε. Mm-hmm. Δηλαδή να πούμε, okay, να κάνουμε κάτι ώστε να τους μετακινήσουμε τις δύο ευθείες και να μην τρακάρουν. Ή, και το ανάποδο, αν είμαστε καλοί, μπορεί να είμαστε κακοί της παρέας εμείς και να πούμε αυτούς τους δύο να τους βάλουμε στην ίδια ευθεία ώστε να τρακάρουν. Mm-hmm. Αυτό τώρα εμείς θα το κάναμε ως χρονοταξιδιώτες. Γιατί θα είχε νόημα να τους κάνουμε να τρακάρουν ή να τους αποτρέψουμε από το να τρακάρουν, κάνοντας μια επέμβαση στο χρόνο. Γιατί θα είχε νόημα αυτό. Διότι, εάν θέλουμε να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο και να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας, για παράδειγμα, ή το ρου των πραγμάτων, θα πρέπει να έχουμε να αποκτήσουμε με το ταξίδι στο χρόνο μια τέτοια εποπτεία σαν αυτή που περιέγραψα. Και να μπορέσουμε να ατενίσουμε τα αίτια και τα αιτιατά. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι μπαίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή οι δυο μας σε μια χρονομηχανή και ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, στο 1939 για παράδειγμα, ή στο 35, στο 30, στο 40, διαλέγουμε ανάλογα, με σκοπό, με αποστολή, να αποτρέψουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι θα κάνουμε για να τον αποτρέψουμε. Αν είμαστε σωστά πληροφορημένοι ότι τον πόλεμο τον κήρυξε ο Χίτλερ, διότι αν το ψάξεις λίγο ιστορικά θα δεις ότι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον κήρυξε ο Winston Churchill, όχι ο Χίτλερ. Σωστά, ναι, σωστά. Επομένως θα πρέπει να σκοτώσουμε τον Churchill για να μην γίνει. Και να τον ξέρουμε αυτή την πληροφορία. Γι' αυτόν τον λόγο οι πληροφορίες, ας πούμε, είναι σημαντικές στο ταξίδι του χρόνου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να σκοτώσουμε τον Χίτλερ. Ή τον Τζόρτσιλ στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα γεγονότα για να βρούμε εκείνα τα μικρά περιστατικά. Δηλαδή, στο παράδειγμα που έφερα νωρίτερα, στα σκουπίδια που δεν πέταξε ο τύπος που τράκαρε. Σε τέτοια μικρά περιστατικά. Τα οποία να βρούμε, τα οποία θα ονομάσουμε κομβικά περιστατικά. Δηλαδή, είναι κομβικά σημεία στο χωρόχρονο που τα χαρακτηρίζουμε κομβικά, επειδή είναι ένας κόμβος εκεί από τον οποίο περνάνε πολλές από αυτές τις ευθείες αλυσιδωτών αντιδράσεων που είπα προηγουμένως. Και υπάρχουν και τέτοιοι κομβικοί άνθρωποι. Ναι. Κομβικά σημεία στη γεωγραφία και κομβικά σημεία στο χρόνο. Θέλω πρέπει να ρωτήσω ένα τέτοιο. Για παράδειγμα, και τελειώνω. Για παράδειγμα και τελειώνω την φράση μου αυτή. Θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, κάνω τον λογοτέχνη, έτσι. Γνωρίζουμε ότι, μια και ανέφερε στον Χίτλερ, ότι ο Χίτλερ, ας πούμε, για παράδειγμα, ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. Ήταν στη σχολή καλών τεχνών της Βιέννης. Όπου εκεί κάτι τον δυσαρέστησε, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, ας πούμε, και τελικά το παράτησε αυτό και έκανε όλα τα υπόλοιπα που έκανε. Επομένως, θα μπορούσαμε, αν εξαρτώταν από τον Χίτλερ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να πάμε
χωρίς να κάνουμε, να σκοτώσουμε κανέναν, χωρίς να κάνουμε μεγάλες αλλαγές και ούτε να το κάνουμε στη φάση που ο Χίτλερ έχει την εξουσία, όπου θα μπορεί το πράγμα να ξεφύγει από την επέμβασή μας, να σκοτώσουμε τον Χίτλερ και το κάνει ο Χίμλερ. Να σκοτώσουμε τον Χίμλερ το κάνει ο άλλος, το κάνει τις βάλες, καταλαβαίνεις. Κατάλαβα, ναι. Πιο πίσω στον χρόνο, στην αλυσιδωτή αντίδραση των πραγμάτων, της κατάστασης των πραγμάτων, για να τον αποτρέψουμε. Να πάμε λοιπόν στη σχολή καλλιτεχνών της Βιέννης και να εμφανιστείς εσύ ως ένας εμπνευσμένος καθηγητής της ζωγραφικής στον Χίτλερ και να τον εμπνεύσεις, να τον στηρίξεις και να τον βοηθήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει εκεί και να γίνει ζωγράφος. Κατάλαβα. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή είμαστε μακριά από τα επικίνδυνα σημεία τα οποία θα ακολουθήσουν, είμαστε πιο πριν στο παρελθόν, έχουμε βρει αυτό το κομβικό σημείο στο οποίο με μια μικρή παρέμβαση αποτρέψαμε κάτι μεγάλο. Απίστευτο. Είναι το ανάποδο δηλαδή από αυτό που λέμε στη θεωρία του χάους, ένα πέταγμα μιας πεταλούδας στο Τόκιο μπορεί να προκαλέσει τυφώνες στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, άμα θέλουμε να αποτρέψουμε τον τυφώνα στη Νέα Υόρκη, πρέπει να φύγουμε από τη Νέα Υόρκη στον χώρο ή στον χρόνο, στο παράδειγμα το νωρίτερο που έφερε, και να γυρίσουμε να πάμε στο Τόκιο να βρούμε την πεταλούδα και να την αποτρέψουμε από το να χτυπήσει τα πτερά της. Όπου σαν αλυσιδωτή αντίδραση αυτό θα φέρει το ένα το άλλο αιτιατά και θα καταλήξει ντόμινο θεωρή να γίνει ένας τυφώνας στη Νέα Υόρκη. Απίστευτο. Το ανάποδο. Και έτσι λοιπόν εντοπίζουμε οι χρονοταξιδιώτες λοιπόν τα περιστατικά τα κομβικά και κάνουν παρεμβάσεις εκεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Και κατά την άποψή μου το πιθανότερο είναι ότι ακριβώς επειδή με αυτά τα πράγματα αλλάζεις την κατάσταση των πραγμάτων κομβικά και ριζικά και μπορείς να φέρεις τεράστιες αλλαγές, όχι μόνο στην ιστορία και στον κόσμο και στον καθένα από εμάς προσωπικά, αλλά και στο σύμπαν όλο. Mm-hmm. Με τέτοιες μικρές, μικρότατες κομβικές παρεμβάσεις στο παρελθόν. Λοιπόν, ακριβώς επειδή... Έχω πολλά ερωτήματα. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω ότι ήδη βιώνουμε έναν κόσμο στον οποίο έχουν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις. Μάλιστα. Απίστευτο και αυτό. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα που είπες ότι ήθελα να το ρωτήσω. Μήπως, ναι. Μήπως μπορεί όντως να έχει γίνει κάτι τέτοιο παρέμβαση από χρονοταξιδιώτες ή από οντότητες πέρα από τον άνθρωπο ίσως. Από χρονοταξιδιώτες ναι. Να πω εγώ. Ναι. Και να μην το έχουμε αντιληφθεί όμως εμείς. Όχι, το έχουμε αντιληφθεί. Απλώς, να σου πω. Απλώς δεν τους ονομάζουμε χρονοταξιδιώτες. Τους ονομάζουμε θεούς, τους ονομάζουμε οντότητες, διάφορες, εξωγήινους, ξέρω εγώ, οντότητες πες. Ελοχή, λοιπόν, ξέρω εγώ. Τους ονομάζουμε μεγάλους ανθρώπους της ιστορίας, ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Ναι. Μπορούμε δηλαδή λίγο λογοτεχνικά, μου επιτρέπετε αυτή η λογοτεχνική άδεια ως συγγραφέα. Ελοχή μπορούμε να τους ονομάσουμε. Ακριβώς, ναι. Ονομάστε. Γιατί όχι. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για δύο ας το πούμε δύο έτσι, ας το κάνουμε διπολικό. Για δύο αντίπαλες ομάδες χρονοταξιδιωτών που ο καθένας ή κάθε ομάδα θέλει να ταξιδέψει στο παρελθόν και να κάνει κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία ώστε να αλλάξει την ιστορία του κόσμου, ας πούμε, για παράδειγμα, προς όφελος της ομάδας αυτής. Και οι άλλοι το ίδιο. Και κάνουν έναν αγώνα δρόμου ποιο πώς θα προβληματίσει ο ένας τον άλλον και πώς θα υπερκεράσει ο ένας τον άλλον. Ναι. Λοιπόν, αυτές τις αντίπαλες ομάδες χρονοταξιδιωτών που τα μέλη τους, ας πούμε, είναι οντότητες ανώτερες αυτές, φαντάζομαι, που εμφανίζονται σε διάφορες φάσεις και κάνουν μια παρέμβαση, κάνουν ένα θαύμα, κάνουν, για να το πετύχουν αυτό, ας πούμε, εισαγάγουν, για παράδειγμα, μια μεγάλη ανακάλυψη. Κάνουν μια μεγάλη μάχη ή κάνουν μια παρέμβαση σε μια μεγάλη μάχη, έτσι ώστε η μάχη να γύρει η ζυγαριά προς τον ένα στρατό και προς τον άλλον κλπ. Κλπ. Φαντάσου πόσα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν μπορούσαμε να πάμε πίσω, ας πούμε, στη μάχη του Βατερλό ή στη μάχη του Γκέτινσμπεργκ. Είναι πολύ κομβικά σημεία. Είναι πόλεμοι και μάχες που έχουν αλλάξει τη μορφή του κόσμου ή στις Θερμοπύλες. Ναι. Ή ξέρω εγώ, και να πηγαίναμε εκεί και να κάναμε, με την ησυχία μας θα μπορούσαμε να μελετήσουμε ξανά και ξανά όλα τα περιστατικά της μάχης και να βρούμε εκείνα τα σημεία στα οποία αν κάνουμε τις παρεμβάσεις μας να αλλάξουμε την τροπή της μάχης και να αλλάξει το αποτέλεσμα. Και να αλλάξει η ιστορία του κόσμου. Τι θα αλλάξουμε αυτές τις σημαντικές. Φανταστείτε δηλαδή να μην ιτούνταν ο Ναπολέοντας. Να μην πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος στα 33 του. Και το γεγονός ότι πέθανε και δηλητηριάστηκε όπως φαίνεται στα 33 του θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια παρέμβαση χρονοταξιδιωτών
που δημιούργησε ένα εναλλακτικό μέλλον στο οποίο ζούμε τώρα, στο οποίο έχει πεθάνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Διότι αν δεν γινόταν η παρέμβαση αυτή, θα πέθανε στα 80 του και θα έκανε τρομερά πράγματα τα οποία θα είχαν αλλάξει με τελείως άλλο τρόπο τον κόσμο. Λοιπόν, ήδη έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, διότι σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους χρόνους, διηγούνται όλοι οι άνθρωποι από το παρελθόν μέχρι σήμερα παρεμβάσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή, οντότητες οι οποίες εμφανίζονται από το πουθενά, κάνουν κάτι, εξαφανίζονται στο πουθενά. Είναι οι θεοί, είναι οι άγγελοι, είναι οι ιδιαίτεροι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι bigger than life που λέμε, μεγαλύτεροι από τη ζωή, ας πούμε, ο Ναπολέοντας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Άνθρωποι πανίσχυροι, οι οποίοι παίρνουν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους από τη μία στιγμή στην άλλη. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση των πραγμάτων, η οποία είναι προβλεπόμενη και πάγια και ελεγχόμενη, ξαφνικά ένας δεκανέας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα σε λίγα χρόνια να πάρει όλη τη Γερμανία πάνω του και όλη την Ευρώπη και να έχει τέτοια μεγάλη δύναμη ώστε να πάει να εγκαθιδρύσει μία ουτοπία με την οποία, η οποία είναι λίγο τρελή και την οποία θα διαφωνήσουν οι άλλοι μισοί, ας πούμε, και θα γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μάλιστα. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να γίνει αυτό. Πρέπει να εξεταστεί δηλαδή στην ιστορία πώς έγινε και αυτός ο άσχετος άνθρωπος, πώς έγινε ένας αλήτης του δρόμου ήταν ο Στάλιν. Άμα δείτε, έχουμε φωτογραφίες του Στάλιν που τον συλλαμβάνουν για επαιτία, για αλητία στον δρόμο, δεν θυμάμαι τώρα. Mm-hmm. Και έχουμε αυτές τις φωτογραφίες αστυνομικές. Και αυτός μετά ήταν ο Big Brother. Στη ζωή του πρόλαβε δηλαδή. Και ήταν, ξέρω εγώ, ίσως έχετε ακούσει αυτή την ιστορία, ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, μάλλον δεν είναι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο Νάσης λέει ξεκίνησε και πουλούσε κουλούρια. Ναι. Ξέρω εγώ, μικρός σταρί μου να μου λέγανε, για να μου δείξουν ότι όλα είναι πιθανά, οι μεγαλύτεροι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, άμα το δεις λίγο, είναι πολύ παράδοξο. Πώς είναι παρεμβάσεις δηλαδή που ξαφνικά άνθρωποι συγκεκριμένοι παίρνουν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους. Έχεις καταλήξει μέσα από την έρευνά σου σε κάτι το οποίο να είναι κοντά σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην μπορείς να αποφανθείς 100% βέβαια, φαντάζομαι. Αλλά... Και αυτό λέω τόση ώρα, ναι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα που μας λες είναι κοντά σε αυτό που μας περιγράψε από την αρχή, δηλαδή, Παντελή. Ακριβώς. Μάλιστα. Λέω παραδείγματα λογοτεχνικά για να καταδείξω κάτι το οποίο θέλει βιβλία ολόκληρα να γραφτούν ή με τεράστιες συζητήσεις να γίνουν, και εγώ προσπαθώ να το κάνω compact τώρα σε μια κουβεντούλα, ότι ο κόσμος ήδη έχει δεχτεί τις παρεμβάσεις αυτών των όντων ώστε να αλλάξει η δεδομένη κατάσταση των πραγμάτων στο χωρόχρονο και να έχουν δημιουργηθεί τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι θα δημιουργούντουσαν αν δεν γινόντουσαν αυτές τις παρεμβάσεις. Και αυτούς τους εναλλακτικούς κόσμους, ας το πούμε έτσι, είναι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δηλαδή, δεν το αντιλαμβανόμαστε, ενώ πρακτικά, να το πω έτσι απλά και πεζά και λαϊκά. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουμε, ακόμα και αν έχει συντελεστεί κάτι τέτοιο. Αυτό εννοώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε κάτι στην ύπαρξή μας ή στο περιβάλλον που αντιλαμβανόμαστε, την πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι. Ναι, δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν είμαστε συνειδητοί οι περισσότεροι. Δηλαδή, δεν έχουμε συνείδηση τι κάνουμε. Mm-hmm. Δεν παρατηρούμε τίποτα. Είμαστε υπνοτισμένοι μέσα στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Να ένα σημείο εδώ να σταθούμε. Μέσα που λέμε στην καθημερινότητα. Δηλαδή τη ροή της κάθε ημέρας. Ξέρεις, είμαστε βιολογικά ρυθμισμένοι και συντονισμένοι σε αυτή τη ροή. Αυτή η ροή μάλιστα έχει και ένα όνομα στα λατινικά που λέγεται circa diem, που στα λατινικά σημαίνει περίπου, γύρω, περίπου, μέρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η περιβόητη ρουτίνα. Και είναι, θα σας πω γι' αυτό, και είναι το βιολογικό μας ρολόι. Είναι ο λεγόμενος, το λέμε ελληνιστή εμείς αυτό το circa diem, και μιλάμε για το βιολογικό μας ρολόι και για τον κυρκαδιακό ρυθμό. Το λέμε δηλαδή αυτό το circa diem, το ελληνοποιούμε και το κάνουμε κυρκαδία. Κυρκαδιακός ρυθμός λέγεται, που είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή το γεγονός ότι το βράδυ νηστάζεις, ξέρω εγώ, κατάλαβες, διάφορα τέτοια πράγματα. Διάφορους αυτοματισμούς που έχουμε, οι οποίοι με τους κύκλους του ύπνου είναι επαναλαμβανόμενοι. Γι' αυτό το λόγο και λέμε, κάποιος ο οποίος έχει ξενυχτήσει πολλές φορές,
Έχει απορριθμιστεί το ρολόι του. Έχει απορριθμιστεί το βιολογικό του ρολόι. Αυτό τώρα είναι η περιβόητη ρουτίνα. Η λέξη ρουτίνα πρόκειται από τη γαλλική λέξη ρουτέν, που κυριολεκτικά σημαίνει πολυσύχναστος δρόμος. Έλεγε ο Πυθαγόρας στις ατάκες του, τις περίεργες, αυτά τα παραγγέλματα του Πυθαγόρα, έλεγε λεωφόρους μη βαδίζει. Να μην πηγαίνεις δηλαδή εκεί που βαδίζουν όλοι. Να πρωτοπορείς. Να πηγαίνεις δηλαδή να εξερευνείς τα πέρα από τους μεγάλους δρόμους. Είναι όπως λέει και η χριστιανική θεώρηση, μη συσχηματίζεται με τον αιώνα τούτο. Λέει, κάπως έτσι. Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ρουτέν λοιπόν σημαίνει πολυσύχναστος δρόμος και μεταφορικά χρησιμοποιείται με τη σημασία της πράξης μηχανικά επαναλαμβανόμενης. Mm-hmm. Όλοι λοιπόν είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτοματισμούς στην καθημερινότητά μας, circa diem, δημιουργώντας ένα μικρό δικτυάκι το οποίο συμμετέχει στο μεταδίκτυο που λέμε matrix, μέσα από το οποίο στην καθημερινότητά μας εγκλωβιζόμαστε σε αυτή τη λούπα, σε αυτή τη ρουτίνα. Τώρα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε, και κιόλας ότι τα πράγματα είναι συμβατικά, δηλαδή συμβατικά. Μάλιστα. Και γι' αυτό ονομάζουμε τα διάφορα περιστατικά συμβάντα, ότι βαδίζουν μαζί με τα υπόλοιπα του δικτύου που φτιάχνουν αυτή την αλληλοεξάρτηση και αυτή τη διαπλοκή. Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, πες. Είπες προηγουμένως ότι ένας τουλάχιστον ο οποίος είναι σκεπτόμενος και δεν πηγαίνει με το ρεύμα, ναι, μπορεί να τα βάλει κάτω και να αρχίσει να αναρωτιέται μήπως κάποια παραδείγματα στην ιστορία μπορεί να έχουν σχέση με την επέμβαση στο χώρο και στο χρόνο ή και με τους χρονοταξιδιώτες, να το πω πολύ απλά. Ναι, μπορεί να έχουν συντελεστεί, μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Την εποπτεία του ελικοπτέρου που είπα προηγουμένως. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να αλλάξουν την ιστορία επιχειρώντας ταξίδι στον χρόνο, να την άλλαξαν μέχρι ένα βαθμό ή να μην μπόρεσαν και καθόλου, ό,τι και να έκαναν, να συνέβαινε το ίδιο? Γιατί υπάρχει κάποιος που εποπτεύει ένα σύστημα ή ο αποκαλούμενος Θεός που δεν σου επιτρέπει να αλλάξει την ιστορία ή σου επιτρέπει να αλλάξει μέχρι ένα σημείο? Ναι, αυτό πάλι θα προέκυπτε από μια πολύ πολύ μεγαλύτερη εποπτεία σε ακόμα πιο πολλά λεπτομερή συμβάντα και τόσο μικροσκοπικά τέτοια, στα οποία δεν θα μπορούσες να παρέμβεις εσύ και τα οποία θα τρέχανε το πρόγραμμά τους, δηλαδή το ένα που θα έφερνε το άλλο, με τρόπο τέτοιο που θα σου ξέφευγαν. Μάλιστα. Και αυτή την εποπτεία μπορεί να την είχε σε ακόμα πιο μεγάλο zoom, ας το πούμε έτσι, μια ανώτερη υπεροντότητα που έχει την εποπτεία όλη του χωρόχρονου, που είναι ο Θεός που λες. Αλλά αυτό, ότι το γεγονός ότι τα πράγματα είναι σαν να είπες ότι κάποια πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα. Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Αυτά παρόλα αυτά γίνονται έτσι. Δηλαδή, αν πας να γλιτώσεις το τάδε από το να πατήσεις, να τον πατήσεις το αυτοκίνητο, τον γλιτώνεις και μετά πέφτει ξαφνικά μια γλάστρα από το παρκό και τον γλιτώνεις από τη γλάστρα, ξέρω εγώ, παθαίνει ένα κομπίνι. Όπως λένε για μια ιστορία με κάποιον που δεν έβγαινε από το σπίτι γιατί φοβόταν μην πνιγεί και τελικά πέθανε διαφορετικά, ναι. Το ίδιο πράγμα που λες και εσύ, ναι. Ή επειδή φοβόταν να μην πνιγεί και τελικά επειδή ήταν συνέχεια με στο σπίτι πνίγει στην πανιέρα του. Μπράβο. Δηλαδή αυτό που ήθελε να αποφύγει, αυτό προκάλεσε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα προδιαγεγραμμένα είναι αυτά που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τα έχουμε εντοπίσει όλοι μας επανειλημμένως, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Θα πρέπει αυτοί που διαφωνούν να το θυμηθούν ότι έχουν εντοπίσει πράγματα που τους έχουν συμβεί, τα οποία όταν μετά έκαναν μια ανακεφαλαίωση των πραγμάτων, είδαν ότι ήταν πολύ προδιαγεγραμμένο, ρε. Σαν σκηνοθετημένο να γνωρίσω τη γυναίκα μου, ή να γεννηθεί το παιδί μου, ή ξέρω εγώ να πιάσω αυτή τη δουλειά, ή να συμβεί το τάδε ατύχημα, ή ξέρω εγώ να κερδίσω αυτά τα χρήματα, ή κτλ. Κτλ. Βλέπεις ότι υπάρχει μια σκηνοθεσία στα πράγματα. Αυτό είναι που μας δείχνει ότι δεν αποκλείεται ακριβώς να είναι προδιαγεγραμμένα, επειδή έχει γίνει παρέμβαση για να είναι προδιαγεγραμμένα. Δηλαδή μπορεί σε μια διαφορετική εκδοχή του κόσμου, κβαντικά ας το πούμε έτσι, να μην ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό το πράγμα. Και ακριβώς επειδή έχει γίνει παρέμβαση και ζούμε αυτή τη στιγμή μέσα στο περιβάλλον το οποίο έχει υποστεί παρέμβαση χρονοταξιδιωτικά, ας το πούμε, έχουν δημιουργηθεί πράγματα προδιαγεγραμμένα. Δηλαδή η ίδια η έννοια του προδιαγεγραμμένου, της συμμαρμένης, του αναπόφευκτου,
του ενός κατασκευαστή κατάλαβα. Συμβάντων που δεν μπορούμε, που είναι αναπόφευκτα. Τώρα τελευταία... Ας υποθέσουμε, ας φανταστούμε έναν κατασκευαστή ναι. αναπόφευκτων συμβάντων. Καλό. Λοιπόν, έτσι, από οποίο εγώ τώρα τελευταία πάντως, ακούω πάρα πολύ, πολύ κόσμο, να λέει ότι νιώθουν ότι οι μέρες φεύγουν πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ναι. το έχει ακούσει και εσύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει σχέση, αλλά το έχω ακούσει. Πάρα πολύ. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει και μάλιστα εγώ θυμάμαι που το ακούω από πιτσιρικάς. Ναι. Λοιπόν, έχει να κάνει ακριβώς με αυτήν την προσωπική μας αντίληψη του χρόνου. Δηλαδή με το ότι ο χρόνος είναι μέγεθος της συνείδησής μας. Ναι. Είναι γεγονός ότι είμαστε πολύ πολύ πιο ενεργειακοί, ενεργητικοί με συγχωρείτε, πολύ πιο ενεργητικοί και πολύ πιο ζωντανοί όταν είμαστε πιο νέοι, έχουμε περισσότερη ενέργεια. Είμαστε πιο έντονοι. Θυμηθείτε στην παιδική μας ηλικία, μία μέρα φάνταζε σαν να είναι τρεις μέρες, σαν να είναι πέντε μέρες από τα πολλά πράγματα που παρατηρούσαμε, που μαθαίναμε, που ονειρευόμασταν, που κάναμε, που αντιλαμβανόμασταν. Και μετά σιγά σιγά είναι σαν να χάσαμε αυτή την παιδική μαγεία, αυτή την ένταση. Και ξαφνικά οι μέρες να φεύγουν σαν νεράκι. Ενώ βλέπεις, άμα κόψεις αυτή τη ρουτίνα των ημερών που φεύγουν σαν νεράκι και πας ένα ταξίδι, ξαφνικά η μία μέρα στο που θα αλλάξεις παραστάσεις, που θα φύγεις από την κατάσταση των πραγμάτων όπως την έχεις αυτοματικά συνηθίσει και θα βγεις από τη λούπα έξω και θα πας ένα ταξίδι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη ή ξέρω εγώ, στην Αγγλία, όσο καιρό θα είσαι εκεί, η κάθε μέρα θα διαρκεί περισσότερο για σένα. Θα κάνεις πιο πολλά πράγματα. Δεν θα φύγεις, δεν θα φύγεις σαν νεράκι. Ακριβώς επειδή θα είσαι σε καινούριο περιβάλλον και έχεις ξεφύγει από τη λούπα. Και άλλα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά, Βασίλη, εγώ τα έχω δείξει στο καινούριο μου βιβλίο. Το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Το εγχειρίδιο απόδρασης από την καθημερινή πραγματικότητα. Πώς δηλαδή δημιουργείται αυτή η καθημερινότητα η οποία μας τυρανάει, η οποία μας έχει υπό απόλυτο έλεγχο, η οποία μας υπνοτίζει, η οποία ρίχνει τη συνείδησή μας στο να λειτουργεί στο 10% της. Και βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στις αυτοματικές καθημερινές μας συνήθειες. Αυτή η φυλακή, ας πούμε, του μάτριξ αυτού της καθημερινής πραγματικότητας, υπάρχει τρόπος να αποσυντονιστούμε από αυτήν. Να βγούμε από αυτήν, να απελευθερωθούμε, να αφυπνιστούμε. Και έχω, για αυτόν τον λόγο έχω φτιάξει αυτό το βιβλιαράκι, το εγχειρίδιο απόδρασης από την καθημερινή πραγματικότητα. Ωραία. Που, θα το δούμε το θέμα αυτό. Αυτό το πράγμα, σαν αυτά που συζητάμε. Σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Μπορεί να το βρει κάποιος, ας πούμε, στο ίντερνετ, άμα το ψάξει, ας πούμε, κανείς. Είναι διαθέσιμο στο σελίδα του περιοδικού Strain. Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, έτσι, αλλά ξέρω ότι είσαι χυμαρόντος στο λόγο και σε αφήνω να μιλήσεις για να ακούσουμε και πράγματα. Λοιπόν, είπες πριν για κομβικά σημεία και κομβικούς ενδεχομένως ανθρώπους. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Άσχετα από την προσέγγιση του ταξιδιού στον χρόνο μέσω μιας χρονομηχανής. Δεν έχουμε ακούσει πάρα πολλά για σημεία και στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, στον κόσμο ολόκληρο, όπου συντελούνται σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων, που και πολύ είναι λογική, δεν είναι πάντοτε φεδρή, γραφική, τρελή, ξέρω εγώ, περίεργη. Φαινόμενα περίεργα, και αναφέρομαι σε σπηλιές, σε σπήλαια στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου νιώθουν κάποιοι ή και το διαπιστώνουν στα ρολόγια τους, να έχουν σταματήσει τα ρολόγια, να έχουν απώλεια αίσθησης χώρου και χρόνου, και όντως σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν συντελεστεί αυτά. Ναι. Τι παίζει με αυτούς τους χώρους, παίζει κάτι? Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι χώροι όλοι, καταρχάς υπάρχει μία αόρατη γεωγραφία, η οποία, ας την ονομάσουμε έτσι, αυτή η αόρατη γεωγραφία είναι ενεργειακή. Δηλαδή, η δομή της είναι η ενέργεια. Και ταυτόχρονα και ο χρόνος της ενέργειας αυτής, καθώς δομεί την κατάσταση των πραγμάτων. Εκεί συμβαίνουν περιστατικά τα οποία μας είναι αόρατα, δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε εύκολα, αλλά μπορούμε να τα παρατηρήσουμε από τα αποτελέσματά τους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο άνεμος, αλληγορικό παράδειγμα, ο άνεμος μας είναι αόρατος. Αλλά από το πόσο ο άνεμος επιδράει σε άλλα πράγματα, στα δέντρα για παράδειγμα, που κινεί τα φυλώματα των δέντρων, παρατηρώντας τα δέντρα, ενώ είναι το δέντρο που παρατηρείς, δεν παρατηρείς τον άνεμο, αντιλαμβάνεσαι την ύπαρξη του ανέμου
παρατηρώντας την ύπαρξη ενός άλλου πράγματος, του δέντρου. Διότι αλλιώς αν δεν υπήρχαν τα δέντρα, δεν υπήρχαν τα χαρτιά, οι σημαίες, οι κουρτίνες, τα μαλλιά σου, ξέρω εγώ, το δέρμα σου να είχε τόσο ευαίσθητο κτλ., δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε την ύπαρξη του ανέμου, πόσο και να φυσούσε. Ναι. Λοιπόν, είναι επειδή επιδράει αυτή η τεράστια δύναμη του ανέμου επάνω στα άλλα πράγματα, παρατηρούμε εμείς αυτά τα άλλα πράγματα και αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη του ανέμου, και όχι μόνο ότι αντιλαμβανόμαστε, αλλά μπορούμε και να την παρατηρήσουμε λεπτομερώς, να τη μετρήσουμε και ενδεχομένως και να την προβλέψουμε, ας πούμε, για το πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, με την κίνηση των συννέφων, ξέρω εγώ, και άλλα πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται με αυτό που λέω. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπάρχουν επιδράσεις στη γεωγραφία ενεργειακές, οι οποίες δεν είναι παρατηρήσιμες, αλλά μπορεί ένας ψαγμένος άνθρωπος, ένας αφυπνισμένος άνθρωπος, να παρατηρήσει τι γίνεται με αυτές τις ενέργειες, παρατηρώντας τα πράγματα που αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν. Και έτσι να εντοπίσει αυτά τα κομβικά σημεία, τα οποία ακριβώς είναι κομβικά σημεία από τα οποία περνούν αυτές οι ίνες, οι ενεργειακές, οι οποίες δημιουργούν αυτό το ύφασμα, ας το πούμε έτσι, που τυλίγει αόρατα ενεργειακά το περιβάλλον μας. Αυτός είναι ο λόγος κατά βάθος που έχεις ένα κινητό, το οποίο έχει καλό σήμα, ένα παράδειγμα σας παίρνω, και ενώ υπάρχει πρόσβαση στον ορίζοντα κανονικά, ανοιχτή, ενώ πιάνει το κινητό σου τέλεια, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν πιάνει. Παραδόξως. Το οποίο σημείο αυτό είναι ένα blind spot, ας πούμε. Και αν μετακινηθείς από εκείνο το σημείο, μετά πιάνει. Κάτι γίνεται σε εκείνο το σημείο. Οι συχνότητες, κάτι συμβαίνει με τις συχνότητες. Γενικώς. Τώρα, το πιο σημαντικό που σχετίζεται με αυτά επίσης έχει να κάνει ακριβώς με τις συχνότητες. Να πω με αναφορά σε αυτό, γιατί και αυτό σχετίζεται με τον χρόνο και είναι πολύ εντυπωσιακό. Το ενεργειακό αυτό πλέγμα, ας το πούμε, στο οποίο αναφερόμαστε, ανάμεσα σε άλλες επιρροές που ασκεί στα κομβικά σημεία που λες και αλλού, σχετίζεται με το φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού Schumann, όπως λέγεται. Schumann Magnetic Resonance, θα το βρείτε. Το οποίο ονομάζεται έτσι από τον Schumann, ας πούμε, τον γερμανό επιστήμονα που το ανακάλυψε στα τέλη της δεκαετίας του 50, αν δεν απατώμε. Ναι. Το φαινόμενο Schumann είναι μια από τις πρώτες ανακαλύψεις που οδήγησαν ακριβώς στη συνειδητοποίηση της ύπαρξης αυτού του ενεργειακού πλέγματος. Τι συμβαίνει με αυτό? Κάθε ηλεκτρομαγνητική διαταραχή σε οποιοδήποτε σημείο της Γης επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Αν για παράδειγμα πέσει ένας κεραυνός στην Αθήνα, ας το πούμε έτσι, η ηλεκτρομαγνητική ηχό του κεραυνού κάνει 8 φορές το γύρο της Γης, Βασίλη, μέσα σε δευτερόλεπτα. Όπως ακριβώς δηλαδή ρίχνουμε ένα πετραδάκι μέσα στη λίμνη και κάνει εκείνους ομόκεντρους κύκλους, ναι, 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 και ενημερώνεται ολόκληρη η λίμνη, και εσύ που παρατηρείς τη λίμνη, όχι το πετραδάκι, ότι έπεσε ένα πετραδάκι σε ένα σημείο, σαν μικρό πραγματάκι, το οποίο προκαλεί τέτοιους σχηματισμούς, ομόκεντρους, παλμούς, που ενημερώνεται ολόκληρη η λίμνη ότι έπεσε ένα πετραδάκι μέσα της, και εσύ που παρατηρείς τη λίμνη, όχι το πετραδάκι. Σημαντικό. Αυτές είναι οι λεγόμενες, σε ηλεκτρομαγνητικό επίπεδο, είναι οι λεγόμενες αντιχύσεις Schumann. Και έτσι έγινε κατανοητό ότι ο πλανήτης μας συμπεριφέρεται σαν ένα τεράστιο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο, θα έλεγε κανείς, για να μεταφέρει κάθε πληροφορία από όλα τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Αυτός είναι και ο λόγος που προβληματίζονται στην κβαντική φυσική πώς είναι δυνατόν ένα υποατομικό σωματίδιο, δύο υποατομικά σωματίδια τα οποία είναι μαζί και τα διαχωρίζουν και οι επιρροές, τα χωρίζουν με ξαφνικά μεγάλη απόσταση, και ό,τι συμβαίνει στο ένα συμβαίνει και στο άλλο. Είναι, έχει να κάνει με το ίδιο μυστικό, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Αν έχετε ακούσει για αυτά τα φαινόμενα στην υποατομική φυσική, τα παράδοξα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η ροή... Πάμε να το κλείσουμε αυτό για να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ολοκληρώνω, για να έχει κάποια συνοχή αυτό που λέω, δώσω μου μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, συνέχισε. Η ροή λοιπόν αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ατμόσφαιρα είναι αδιάκοπη και δημιουργεί ένα ρολόι συχνοτήτων. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, αυτό εδώ τώρα, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ότι κάνει την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας να πάλεται στα 7,8 Hz. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα εδώ, είναι σχεδιασμένο αυτό, Βασίλη.
διότι τα 7,8 Hz, στην οποία πάλεται λόγω του συντονισμού Σούμαν η ατμόσφαιρά μας με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, είναι ακριβώς την ίδια συχνότητα που πάλεται συνήθως και ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην καλύτερη κατάστασή του. Είναι τα λεγόμενα εγκεφαλικά κύματα α. Επειδή τώρα η ατμόσφαιρα της Γης είναι σίγουρα αρχαιότερη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, πρέπει να υποθέσουμε πολύ λογικά ότι έχουμε κουρδιστεί από το φαινόμενο Σούμαν να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας αυτή τη συχνότητα. Και ότι καμιά άλλη συχνότητα δεν είναι φυσική ενδεχομένως για μας. Μάλιστα, θα δηλαδή αυτή την πληροφορία, όλα αυτά δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι σημαντικό που τα ξέρει. Κανένας δεν τα ξέρει, και πολλοί κόσμος. Δεν τα ξέρει κανένας, όχι πολλοί κόσμος. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ξερόλες εκεί έξω, που νομίζουν ότι είναι ξερόλες. Όταν όμως οι αστροναύτες φεύγουν από την γήινη ατμόσφαιρα, Βασίλη, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, νιώθουν, επειδή βγαίνουν από την επιρροή της συχνότητας Σούμαν, βγαίνουν έξω από το πλέγμα δηλαδή, έξω από το Matrix, κατά κάποιο τρόπο, το ενεργειακό, όχι το άλλο που δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε, γιατί είπα ότι έχει υποστρώματα το Matrix, είναι μεταδίκτυο, δεν είναι δίκτυο, αποτελείται από δίκτυα. Φεύγουν από το βασικό δίκτυο που είναι το ενεργειακό. Έτσι και νιώθουν οι αστροναύτες ότι χάνουν την πραγματικότητα. Μπορώ να σου βάλω διηγήσεις αστροναυτών που όλοι τους χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Ότι χάνουν την πραγματικότητα μετά από κάποιο χρόνο. Και γι' αυτό το ανακάλυψε η NASA αυτό από τις εμπειρίες τους και στα διαστημόπλια η NASA τοποθετεί σήμερα γεννήτριες Σούμαν που παράγουν μέσα στις καμπίνες των διαστημοπλίων ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που πάλεται στο ρυθμό των 7,8 Hz. Δηλαδή μεταφέρουν με λίγα λόγια τη συχνότητα της πραγματικότητας μέσα στα διαστημόπλια για να μην τρελαίνονται, για να μην ξεφεύγουν τελείως οι αστροναύτες. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, Βασίλη, ακριβώς επειδή σχετίζεται με την καλύτερη κατάσταση του εγκέφαλου μας, σαν μια ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά της συνείδησης που επιβάλλεται από, από την ενεργειακή μας γεωγραφία. Η συχνότητα αυτή, για να πω, ότι είναι περίπου το 1/6, αν δεν κάνω λάθος, της συχνότητας του ηλεκτρισμού που παρέχεται από το ηλεκτρικό δίκτυο στο σπίτι σου. Και ο πρώτος, μάλιστα, που ανακάλυψε αυτές τις ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις ήταν ο Νίκολα Τέσλα. Είναι πολύ σημαντική ανακάλυψη του Τέσλα αυτή και άλλες, και είναι σχετικά άγνωστα τα πιο σημαντικές ανακαλύψεις του Τέσλα, είναι άγνωστες. Συζητάνε για άλλα πράγματα ο πολλής κόσμος. Ενώ είναι πράγματα σαν αυτό ή σαν την αρχή του ραδιοφώνου που την ανακάλυψε ο Τέσλα. Ο Μαρκόνι ήταν μαθητής του Τέσλα. Είναι πιο σημαντικά από άλλα για τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το κλείδωμα λοιπόν της συνείδησης είναι το ραδιοφωνικό φέρον κύμα, ας το πούμε, που μας συντονίζει όλους σε ένα κοινό κανάλι. Και αυτό φαίνεται να σχετίζεται, μάλιστα, κατά την άποψή μου, με εκείνα τα πεδία που αποκαλούμε μορφογενετικά πεδία. Εδώ αναφέρομαι βέβαια στις εργασίες του Ρούπερτ Σέλντρεικ. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ειδικοί ερευνητές που υποστηρίζουν ότι αυτά τα πεδία είναι που επιτρέπουν τη μετάδοση τηλεπαθητικών μηνυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι κάνουν εφικτή την τηλεπάθεια. Ναι. Αλλά και την ίδια την αντίληψη του χρόνου. Καταλαβαίνεις τι λέω. Να λοιπόν ένα δείγμα του αληθινού Matrix μέσα στο οποίο είμαστε και όχι τέλος πάντων προχειρότητες τις οποίες συνήθως συζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τώρα καταιγισμό μηνυμάτων. Αλλά και περισσότερο από αυτό στο βιβλίο μου εγχειρίδει ο απόδρασης από την καθημερινή μας. Έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων και ερωτημάτων από τον κόσμο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν ολοκλήρωσες και με αυτό. Μπορούμε να κάνουμε και μια ακόμα ώρα εκπομπή για να μας απαντήσεις μόνο σε αυτό. Τώρα κάτι άλλο που είναι σημαντικό πάρα πολύ στο θέμα του χώρου και του χρόνου και στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή να δώσουμε απαντήσεις στα μυστήρια και στα μυστικά του θέματος. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το οποίο λέγεται σαν νεομυθολογία, να το πω, μοιάζει, φέρνει στο μυαλό κάποιον τέτοιες σκέψεις σχετικά και με το ζήτημα των Άτια και όλα αυτά που χρόνια φημολογούνται, δεκαετίες τώρα, από τα X-Files αν ξεκινήσει κανείς και σταθεί, μέχρι και τις μαρτυρίες στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα για τις εμφανίσεις UFO και το χάσιμο χρόνου. Ναι. Και αυτό δεν είναι πολύ περίεργο και είναι στη ράγα αυτή τώρα που επιχειρούμε να αποκωδικοποιήσουμε περί χώρου και χρόνου. Ακριβέστατα. Πολύ ωραία.
Δεν είναι τόσο περίεργο εάν το βάλει σε συνοχή με όλα αυτά που συζητάμε ή που θα συζητήσουμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, είναι γιατί. Διότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα σκάφη βρίσκονται, φανταστείτε, μέσα σε μία δική τους bubble, μέσα σε μία ενεργειακή φούσκα, ας πούμε έτσι, στην οποία ο χρόνος είναι διαφορετικός. Έχουν ένα δικό τους χρόνο, ναι, επειδή προέρχονται από εκτός της δικής μας χρονικής ροής. Και έτσι λοιπόν κάποιος ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτό το bubble που περιβάλλει αυτή τη σφαίρα ή ακόμα και τους επιβάτες που κατεβαίνουν από εκεί, βιώνει αυτήν την, αυτό το time lapse που λέμε, αυτή τη χρονική μεταβολή, αυτό το χρονικό παράδοξο. Και για να το κάνουμε καλύτερα κατανοητό αυτό, αυτοί μπορούν και βλέπουν και ξέρουν το μέλλον και το παρελθόν και μόνο που έχουν τα οχήματα αυτά και κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί μιλάμε τώρα για οχήματα τα οποία υπερβαίνουν τους νόμους της φύσης και της φυσικής όπως τους ξέρουμε. Δηλαδή παρατηρημένα. Θα βλέπουμε να πετούν με ταχύτητες τεράστιες, ξαφνικά να σταματάνε, να κάνουν ορθογωνία, να εμφανίζουν, να εξαφανίζονται και μια φορά τέτοια, έτσι. Ναι. Δηλαδή αν ήσουν εσύ δηλαδή μέσα σε αυτό το πράγμα, θα γίνει καλοκομανία με το που θα σταματούσε απότομα. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί έχουν τεχνητές συνθήκες μέσα εκεί, χωροχρονικές. Mm-hmm. Πώς είναι ας πούμε ο κλωβός Faraday που αποτρέπει εισρωή ή την εκροή ας πούμε μικροκυμάτων. Mm-hmm. Ένα σπούρο μικροκυμάτων που έχει, ένας μικρός κλωβός Faraday. Λοιπόν, έτσι φαντάσου ένα τέτοιο, το λέω τώρα εγώ έτσι παραδειγματικά, φαντάσου ένα τέτοιο κλωβό Faraday να είναι σκάφος και να μην είναι κλωβός Faraday που έχει αυτή την εφαρμογή, αλλά ένας κλωβός τέτοιος που να αποτρέπει τη σωστή χωροχρονική ροή που έχουμε εμείς εδώ. Προέρχεται από μία άλλη την οποία την διατηρεί ανέπαφη μέσα στον κλωβό αυτόν και στην άβρα του. Έφερα τώρα ένα πρόχειρο παράδειγμα που μου ήρθε αυτή τη στιγμή, συγγνώμη αν δεν είναι πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, το σημαντικότερο σε αυτά είναι ότι γενικώς έχω καταλάβει εγώ προσωπικά ότι μας κοροϊδεύουν για το τι γίνεται στο διάστημα. Μάλλον δεν μας κοροϊδεύουν. Γενικώς αυτοί που έχουν τα πράγματα στα χέρια τους μας θεωρούν μικρά παιδάκια. Αυτοί είναι υπερφωτισμένοι, ξέρουν τα πάντα. Μήπως είναι περισσότερα όσα μας έχουν κρύψει. Ένα μικρό παιδάκι δεν λες πολλά πράγματα. Μήπως είναι περισσότερα τα όσα μας έχουν κρύψει στο επίπεδο της επιστήμης από ό,τι στην πολιτική. Βεβαίως. Με τετάνια διαφορά. Να πω μόνο αυτό που σχετίζεται με τα ταξίδια στον χρόνο. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το φως ταξιδεύει και είναι το μόνο πράγμα το οποίο ταξιδεύει στο διάστημα. Γιατί κοιτώντας επάνω εμείς τα αστέρια βλέπουμε μια φωτογραφία. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε όλα τα αστέρια όπως ήταν στο παρελθόν. Επειδή έχει κάνει πολύ χρόνο να έρθει εδώ στη γη και στο μάτι σου το φως που βλέπεις. Για παράδειγμα, για να δεις ας πούμε την ακτίνα του τον ήλιο, οι ακτίνες του ήλιου κάνουν 8 λεπτά με το ρολόι μας. Όταν φεύγουν από τον ήλιο μέχρι να έρθουν εδώ. Δηλαδή ο ήλιος που βλέπεις στον ουρανό είναι μια εικόνα 8 λεπτά πίσω στο παρελθόν. Ναι, σωστά. Πιο μακριά, αν πάμε στον κοντινότερο άλλο ήλιο που είναι στον Α του Κεντάβρου, απέχει 4,5 έτη φωτός. Το φως για να έρθει από τον Α του Κεντάβρου κάνει 4,5 χρόνια. Όταν λοιπόν βλέπουμε είτε με το γυμνό μάτι ή με το τηλεσκόπιό μας τον Α του Κεντάβρου, το φως αυτό που βλέπουμε είναι μια φωτογραφία του Α του Κεντάβρου. Είναι το παρελθόν. Δηλαδή ήδη το παρελθόν είναι από πάνω μας, παντού. Τα πάντα γύρω μας είναι παρελθόν, από το παρελθόν, όχι μνήμη, εξαιτίας της ύπαρξης του φωτός. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα μακρινό γαλαξία, ο οποίος απέχει 3 εκατομμύρια έτη φωτός, όπως φαινόταν όταν δεν υπήρχε η Γη. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα. Και μπορεί αυτή τη στιγμή που τον βλέπουμε, 3 εκατομμύρια χρόνια μετά, που έκανε το φως να έρθει εδώ, να μην υπάρχει πλέον αυτός ο γαλαξίας. Και να βλέπω ένα φάντασμα. Και έτσι λοιπόν τα πάντα που βλέπουμε από πάνω μας είναι φαντάσματα. Τα πάντα. Ανάλογα τώρα, πού θα ταξιδέψεις εσύ μέσα σε αυτό το φάντασμα που είναι από πάνω μας, το οποίο είναι άχρονο ή ισχύουν όλοι οι χρόνοι ανάλογα με το πώς ταξιδεύει το φως, είσαι σε ανάλογο χρόνο. Ναι. Είσαι σε ένα bubble δικό σου μέσα ανάλογα με την ταχύτητα στην οποία ταξιδεύεις σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός σε αυτό που βλέπεις γύρω σου. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει.
θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ μεγάλο μυστικό. Έχετε ακούσει ότι οι συχνότητες που εκπέμπουμε, τι κάνει το SETI, προσπαθεί να εντοπίσει εξωγήινα σήματα. Το CERN, το SETI. Στο διάστημα. Το SETI. Το SETI, ναι. Το Search for Extraterrestrial Intelligence, με τα ραδιοτηλεσκόπια. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Εκπέμπουμε και εμείς σήματα στο διάστημα. Οι τηλεοράσεις μας, τα πάντα, τα ραδιόφωνά μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωνή μας, Βασίλη, κατά πάσα πιθανότητα θα ταξιδεύει από εδώ και πέρα εις τους αιώνας των αιώνων στο διάστημα. Αν γιατί τα περισσότερα από τα σήματα καταφέρουν και ξεφεύγουν από τη στρατόσφαιρα και φεύγουν έξω στο διάστημα και ταξιδεύουν ατέρμονα. Γι' αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και με το SET, να πιάσουμε αντίστοιχα τέτοια έξω από εξωγήινους πλανήτες. Λοιπόν, από άλλους πλανήτες. Λοιπόν, και θα ταξιδεύουμε ατέρμονα. Απόδειξη ότι φεύγουν οι αστροναύτες, φεύγουν τα σκάφη και πιάνουν εκπομπές στο διάστημα από το 1950, τηλεοπτικές. I Love Lucy, Lost in Space, ας πούμε, I Dream of Jimmy, mm-hmm. που βλέπαμε όταν είμαι εγώ, όταν ήμουν μικρός, θα πιάνουν οι αστροναύτες στο Πλούτονα. Θα πιάνουν το Voyager. Ταξιδεύουν αυτά και θα ταξιδεύουν ατέρμονα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το φως. Και επειδή οι εικόνες, η οπτική μας, τα πράγματα που βλέπουμε δημιουργούνται από το φως, τι γίνεται τώρα. Η Γη εκπέμπει φως, επειδή πέφτει πάνω της ο ήλιος που μας φωτίζει. Το φως αυτό ταξιδεύει στο διάστημα και από έναν πολύ μακρινό πλανήτη μπορούν με τα τηλεσκόπια τους ενδεχομένως να δουν τη Γη. Σωστά. Ε? Ναι, βέβαια, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, κάνε το μυστικό τώρα εδώ. Mm-hmm. Αν αυτοί έχουν ένα, αντιληφθούν την ύπαρξη της Γης από ένα μακρινό πλανήτη και μας εστιάσουν, εστιαστούν επάνω μας και πούνε, όπ, να, ένας πλανήτης, η Γη. Ναι. Και να δούμε. Και έχουν ισχυρότατα τηλεσκόπια. Εγώ σου λέω τώρα ότι είναι σαν και εμάς, έτσι, για το παράδειγμα. Mm-hmm. Εστιάσουν με ισχυρότατα τηλεσκόπια επάνω στη Γη, θα δούνε το παρελθόν μας, Βασίλη. Όπως βλέπουμε και εμείς, το αντίστοιχο για αυτοί. Μπράβο. Δηλαδή θα εστιάσουν εδώ και ανάλογα με το πόσο μακριά είναι και πόσο χρόνο έχει κάνει το φως αυτό να ταξιδέψει μέχρι εκεί, όταν θα κοιτάξουν αυτοί με το τηλεσκόπιο τη Γη, θα δούνε, εάν μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο zoom, θα δούνε τη μάχη των θερμοπυλών να παίζει στη Γη. Mm-hmm. Δηλαδή θα κοιτάξουν πίσω στο χρόνο, με τη χρονοκάμερα. Θα κάνουν ταξίδι στο χρόνο αυτοί, στο παρελθόν μας. Που σημαίνει ότι θα δούνε το Μέγα Αλέξανδρο στη μάχη των Γαυγάμιλων. Και θα μπορούν πολύ άνετα, εφόσον έχουν πάρει το φως που ταξίδεψε μέχρι εκεί με την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα μπορούν πολύ άνετα να το μαγνητοσκοπήσουν, Βασίλη. Μάλιστα. Και θα μπορούν πολύ άνετα να μας στείλουν αυτό το σήμα σε εμάς και να δούμε σε βίντεο τον Μέγα Αλεξανδρό στη μάχη των Γαυγάμιλων. Αυτό το πράγμα και οι προεκτάσεις του, οι συνταρακτικές που είπα τώρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά, εγώ σας το λέω, των διαστημικών προγραμμάτων. Δεν πρόκειται ποτέ εσύ να πας να δεις ακριβώς τι γίνεται με τα διαστημικά τηλεσκόπια, τα Hubble και όλα τα άλλα που έχουν. Τι βλέπουνε. Και επίσης, για ποιο λόγο τα διαστημικά σκάφη αυτά, τα οποία πάνε όλο και πιο μακριά, τα στέλνουν όλο και πιο μακριά, τι στέλνουνε πίσω. Διότι ξέρεις, ο Πλούτονας, για παράδειγμα, και το ανέφερα νωρίτερα, είναι τόσο μακριά, το ηλιακό μας σύστημα είναι τιτάνιο. Η εικόνα που έχουμε, που έχει ο μέσος άνθρωπος για το γαλαξία, είναι το ηλιακό μας σύστημα. Είναι τόσο τιτάνιο. Ο γαλαξίας είναι ασύλληπτα τιτάνιος. Στον οποίο υπάρχουν 500 περίπου δισεκατομμύρια άστρα, ήλιοι. Και ο δικός μας είναι από τους μικρότερους. Λοιπόν, είναι τιτάνιο λοιπόν το ηλιακό μας σύστημα. Ο ήλιος μας μόνο είναι 330.000 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Είμαστε δηλαδή μια σκόκοσκόνη μπροστά στον ήλιο. Μάλιστα. Είναι θαύμα το ότι δεν μας έχει κάψει ο ήλιος αυτός. Αυτή η τιτάνια μάζα φωτιάς. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, όταν λοιπόν πηγαίνουμε στο Πλούτονα με ένα διαστημικό... Πάμε να τρέξουμε κάπου, λίγο γιατί πιεζόμαστε για τον χρόνο. Ναι. Οκ. Okay. Είδες, ο χρόνος πώς είναι πάντα το μεγαλύτερος εχθρός μας, εμάς των ανθρώπων, είναι ο χρόνος. Και πάντα τον λοιπόν, έχουμε στη ζωή μας, δεν γίνεται να μην τον αναφέρεις. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ολοκληρώνω. Ο Πλούτονας λοιπόν είναι τόσο μακριά που ο ήλιος μας δεν φαίνεται από τον Πλούτονα. Mm-hmm. Είναι ακόμη ένα άστρο στον ουρανό. Όπως βλέπει δηλαδή κάποιος από τον Πλούτονα τα υπόλοιπα άστρα, δεν βλέπει και τον ήλιο μας. Είναι αρκετά μακριά
ώστε ένα διαστημικό σκάφο που βρίσκεται στον Πλούτονα να εστιάσει στη γη και να βλέπει το παρελθόν, Βασίλ. Μάλιστα. Από το φω που ταξιδεύει στη γη και να το στέλνει πίσω. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε. Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να κάνουμε καμιά δεκαριά εκπομπές για το θέμα του χρόνου και του χώρου. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι, μα είναι το μεγαλύτερο θέμα. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αναφέρθηκε σε πλανήτες και ένα κατά της αναφοράς της συγκεκριμένης. Παίρνω την κατάλληλη πάσα. Να σε ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν γραφεί σε επίπεδο site, μπλοκόσφαιρας και βιβλιογραφίας ακόμη. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εγώ αν μπορούν να επιβεβαιωθούν τα περισσότερα ή και αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές αναφορές που μπορεί να βρει κανείς σχετικά με προγράμματα μυστικά, όπως τα λένε, ναι, των Αμερικανών ίσως ή και άλλων υπερδυνάμεων, κυρίως της Αμερικής, γιατί είναι και το επίκεντρο και το σημείο αναφοράς, που στο θέμα του χώρου και του χρόνου βάζουν και τον πλανήτη Άρη μέσα και μιλούν για χρονοταξιδιώτες ή για χρονικά τούνελ, χωροχρονικά που τους οδήγησαν στον πλανήτη Άρη. Για ποιο λόγο? Εντάξει, κοίταξε να δεις, πολλά από αυτά τα βίντεο και τα λοιπά στην πραγματικότητα δεν είναι παρά science fiction, ας πούμε, το οποίο παρουσιάζεται δοκιμιακά αντί να παρουσιάζεται διηγηματικά. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει ο μέσος θεατής τους να τα παίρνει και πολύ της μετρητής πολλά από αυτά. Ναι. Κατά την άποψή μου. Βέβαια το γεγονός ότι είναι κεντρικά, ότι δεν προέρχονται από το mainstream σύστημα, ας πούμε, τους δίνει τη δυνατότητα να λένε και πράγματα που το σύστημα δεν λέει. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να είμαστε επιλεκτικοί, δηλαδή να μην το παίρνουμε όλο το πακέτο δεδομένο. Βέβαια, έχει, σίγουρα θα έχει κάποια στοιχεία όμως τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, λέω εγώ. Δηλαδή δεν είναι όλα για πέταμα τελείως. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα που λες, τα οποία εστιάζονται με τον Άρη, έχει να κάνει με την τελευταία παρατήρηση που έκανα στην προηγούμενη μας εκπομπή. Mm-hmm. Ότι υπάρχει υπεποίθηση σε κάποιους κύκλους που ασχολούνται με τα διαστημικά προγράμματα, οι οποίοι είναι πολύ πιο elite και περίεργοι και διανοούμενοι από ό,τι φαίνεται στον μέσο άνθρωπο, γιατί δεν τους βλέπει ποιοι είναι αυτοί. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν την πεποίθηση ότι υπήρχε ανώτερος πολιτισμός στο παρελθόν στον Άρη. Μάλιστα. Και γνωρίζουν ότι ένας ανώτερος πολιτισμός, το έχουν υπολογίσει με μαθηματικά αυτό το πράγμα, θα φτάσει σύντομα να έχει τη δυνατότητα των διαστημικών ταξιδιών. Και γνωρίζουν ότι όταν γίνεται ένα μεγάλο διαστημικό ταξίδι, περνάει πάρα πολύς χρόνος, ο οποίος χρόνος μπορεί να μην περνάει με τον ίδιο τρόπο για αυτούς που ταξιδεύουν. Και έτσι να φύγουμε εμείς από εδώ σε ένα μεγάλο διαστημικό ταξίδι και μέχρι να γυρίσουμε πίσω εμείς να είμαστε ακόμα ζωντανοί και να έχει περάσει τόσο καιρός εδώ που να έχει καταστραφεί η γη. Να έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ. Και έτσι εκείνη τη στιγμή εμείς που θα είμαστε εδώ είμαστε χρονοταξιδιώτες. Και έτσι έλεγα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή, έκανα την νήξη, ότι το επιχείρημα ότι το ηλιακό μας σύστημα είναι από πλανήτες οι οποίοι είναι ακατοίκητοι είναι πεδαριώδες για αυτούς που ξέρουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με το χωρόχρονο εκεί έξω. Μάλιστα. Μπορούν κάλλιστα να υπάρχουν αριανοί οι οποίοι να έχουν φύγει από τον Άρη σε μεγάλο διαστημικό ταξίδι, να έχουν επιστρέψει, ο Άρης να είναι στη φάση που τον βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αν είναι στα αλήθεια στη φάση που τον βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί το πράγμα πολυπλοκιάζει κι άλλο. Εγώ τα λέω τώρα λίγο απλοϊκά τόση ώρα. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για τον πλανήτη Άρη, το έχουμε στο πρόγραμμα. Για τον Άρη έχει αξίζει πραγματικά το μυστήριο του Άρη. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουν πίσω, βρίσκουν τον Άρη όπως είναι και είναι εδώ. Και οι εξωγήινοι αυτοί για τους οποίους όλοι μιλούν μπορεί και άλλωστε να είναι αριανοί για παράδειγμα. Χρονοταξιδιώτες δηλαδή. Χρονοταξιδιώτες αριανοί. Μάλιστα. Δεν είναι. Ναι, πολύ καλό κι αυτό. Ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν, από την άλλη όμως, έχει να κάνει και με την ίδια τη φύση του χωρόχρονου. Εφόσον συμβαίνει όλο αυτό το παράδοξο, το μυστήριο με το χρόνο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει στα αλήθεια παρελθόν και μέλλον και μόνο το φως είναι αυτό το οποίο μας, και η κίνηση των ουρανίων σωμάτων, δηλαδή πάλι το φως, μέσα από το οποίο τα βλέπουμε, μόνο το φως είναι αυτό που μας δίνει μία ένδειξη για το τι συμβαίνει, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει στα αλήθεια παρελθόν και μέλλον, γιατί έχει να κάνει με το ποιος είσαι, πού κάθεσαι και τι βλέπεις. Ναι. Στην εικόνα τη μεγάλη που λέμε τόση ώρα. Λοιπόν, είναι τελείως σχετικό. Λοιπόν, άρα αυτό που ονομάζεις παρελθόν είναι για τον άλλον μέλλον. Είναι για τον άλλον παρόν και πάει λέγοντας. Επομένως, οι διαφορετικές φάσεις του χρόνου είναι ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, ταυτόχρονα υπάρχει το παρελθόν και το μέλλον.
σαν παράλληλες πραγματικότητες. Ταυτόχρονα εδώ που είμαστε και μιλάμε, μάλιστα, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, η μάχη των Καυγάμιλων. Είναι οι αστροναύτες του μέλλοντος. Εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, Παντελή, ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα. Και να πω. Ολοκληρώνουμε. Τα ολοκληρώνω και λέω ένα περιστατικό. Είναι το περιστατικό Μόπερλι. Moberly. Έτσι λέγεται η μία από τις δύο αυτές κυρίες, δύο ακαδημαϊκοί, που το 1901, είναι μια πολύ μελετημένη περίπτωση, σε μία τους επίσκεψη στις Βερσαλίες στη Γαλλία, έφυγαν σε time-lapse και ξαφνικά βρέθηκαν να κοιτούν γύρω τους την εποχή της Μαρίας Αντουανέτας. Μάλιστα. Και την εποχή του Λουδοβίκου, του βασιλιά. Βρεθήκανε για κάποιο χρονικό διάστημα λοιπόν στην αυλή του βασιλιά Λουδοβίκου. Mm-hmm. Τουρίστριες, ακαδημαϊκές και οι δύο. Η κυρία Μόμπερλε και η κυρία Ζουρντέν το 1901. Είναι πολυμελετημένη περίπτωση. Ας πούμε, ένα παράδειγμα. Και υπάρχουν και άλλα παράδειγμα. Μπορούν να το βρουν λοιπόν οι τηλεθεατές. Μπορούν να το βρουν οι τηλεθεατές αυτό. Συγγνώμη λίγο για να μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό που είπε, συγγνώμη, Παντελή, συγγνώμη. Αυτό που είπε, μπορούν να το βρουν πατώντας τη μηχανή αναζήτηση στο Google. Ναι, μπορούν στο Google οι άνθρωποι που μας ακούνε να βάλουν Μόπερλι. Μάλιστα. Έτσι είναι το όνομα της μιας κυρίας. Και έχει μείνει να λέγεται περίπτωση Μόπερλι του 1901. Ωραία, όσοι ακούτε τώρα λοιπόν και θα το ψάξετε. Μόπερλι, Βερσαλίες, άμα βάλουν, θα βρουν την περίπτωση. Είναι πολύ μελετημένη. Ωραία, λοιπόν, ένα λεπτό ακόμα. Και δεκάδες άλλες δείχνουν ότι είμαστε ταυτόχρονα οι χρόνοι. Και ότι μπορεί κάποιος υπό συγκεκριμένες συνθήκες να περάσει στη διπλανή σιδηροδρομική γραμμή. Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο απολογισμού για τη σημερινή μας κουβέντα και δεν ξέρω τώρα πάνω θα χρειαστεί όπως είπα να κάνουμε μια δεκαετία εκπομπές. Πάμε να το κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το κλείνουμε με το εξής. Ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέσα σε ένα matrix στο οποίο είμαστε εγκλωβισμένοι την καθημερινή μας πραγματικότητα, η οποία είναι χωροχρονική, είναι μία λούπα, ένα bubble, μέσα στο οποίο είμαστε εγκλωβισμένοι, υπνοτισμένοι και υποέλεγχο. Αυτό που ονομάσαμε νωρίτερα εξουσιαστές του κόσμου μας, είναι εξουσιαστές αυτού του bubble. Εάν θέλετε να δείτε τι κάνουμε, δεν έχετε παρά να το παραλληλήσετε με το ιερατείο των Μάγιας, που ήταν χρονοϊερατείο και το οποίο έλεγχε το χωρόχρονο για τον πολιτισμό των Μάγιας. Μάλιστα. Και πλέον σήμερα εμείς έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτούς. Ωραία, επειδή σε κάθε σου πρόταση ανοίγεις και άλλα 10 θέματα που έχουν εκπληκτικό ενδιαφέρον, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο με ανατελεία, θα πω, για να επανέλθουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Καλά να είμαστε και να εξερευνούμε τα μυστήρια. Εννοείται. Να θυμάστε πάντα ότι ο κόσμος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι αυτό που λέμε στο περιοδικό Strange. Τα πράγματα είναι πολύ strange. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή παρουσίαση και ανάλυση. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να κάνουμε όλη αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα και να μας ακούσουν οι συνταξιδιώτες μας. Να είσαι καλά και βεβαίως θα επικοινωνήσουμε ξανά, Παντελή, για να προγραμματίσουμε και άλλες εκπομπές στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και καλή αφύπνιση σε όλους. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με την πρώτη ενότητα της αποψινής εκπομπής. Τα άκρως ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Γιαννουλάκης, άσχετα πώς προσεγγίζει κανείς και το θέμα αυτό, παρέθεσε και πάρα πολλά δεδομένα από την σύγχρονη επιστήμη. Πραγματικά είναι τεράστιο το θέμα των μυστηρίων του χώρου και του χρόνου, με προεκτάσεις όπως βλέπετε που πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τα θέματα αυτά υπό αυτό το πρίσμα, αλλά και ευρύτερα να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στην έκτακτη ενότητα, όπως κάνουμε φέτος κάθε Σάββατο από την αρχή της εκπομπής μας για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με τη συνεργάτητα την Θεοδώρα Περχανίδου. Καλησπέρα, Βασίλη. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο έβριμα στην περιοχή της Βαγδάτης. Η Μεσοποταμία ήταν πάντοτε ένα από τα αγαπημένα πεδία έρευνας των αρχαιολόγων, κυρίως στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Πλήθος επαγγελματιών και ερασιτεχνών αρχαιολόγων συνέρεαν, αναζητώντας είτε ίχνη των σπουδαίων αρχαίων πολιτισμών που άκμασαν στην περιοχή, είτε ευρήματα σχετικά με τις βιβλικές ιστορίες και μυθικές περιγραφές για τον κήπο της Εδέμ, τον πύργο της Βαβέλ και το δέντρο της γνώσης. Το 1938 ένας Γερμανός αρχαιολόγος έφερε στην επιφάνεια ένα από τα πιο περίεργα ευρήματα. Επρόκειτο για ένα μικρό κεραμικό αγγείο ύψους περίπου 15 εκατοστών, το οποίο περιείχε ένα χάλκινο κύλινδρο στερεωμένο στο χείλος της οπής και μία μικρή σιδερένια ράβδο πακτωμένη στο καπάκι.
Αναλύσεις έδειξαν ότι το περιεχόμενό του ήταν κάποιο οξυδωτικό διάλειμμα, πιθανότατα κρασί ή ξύδι. Μέχρι σήμερα παραμένει αδιευκρίνηστο αν ο αρχαιολόγος αυτός βρήκε το αντικείμενο σε κάποιο σημείο να σκαφών κοντά στη Βαγδάτη ή στα υπόγεια του μουσείου της πόλης, του οποίου τη διεύθυνση είχε αναλάβει. Πρέπει όμως να συγκρατήσει κανείς και την αμφιβολία για τον πραγματικό τόπο ανακάλυψης του συγκεκριμένου αντικειμένου, διότι αν βρέθηκαν στα υπόγεια του Μουσείου της Βαγδάτης, τότε ο πραγματικός τόπος ανακάλυψης παραμένει άγνωστος. Το σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχουν περίπου 12 τέτοια αντικείμενα, αν και τα περισσότερα δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και χρονολογούνται το 200 π.Χ. Το 1940 ο Γερμανός αρχαιολόγος δημοσίευσε μια εργασία με την οποία ισχυριζόταν και τεκμηρίωνε ότι το αντικείμενο δεν ήταν τίποτε λιγότερο από μια πρωτόγονη μπαταρία. Η μπαταρία αυτή μπορεί να παράξει τάση 0,8 έως 2 βολτ, ενώ η παράλληλη σύνδεση ενός αριθμού μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες τάσεις. Είναι λοιπόν αναφυσβήτητο ότι τα ευρήματα ήταν ή μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μπαταρίες παραγωγής χαμηλής τάσης. Μία πιο κεντρική εκδοχή υποστηρίζει τη μετάδοση γνώσης από κάποιο προγενέστερο προηγμένο πολιτισμό, εξωγήινους επισκέπτες ή και χρονοταξιδιώτες. Αν και η κατασκευή των μπαταριών είναι εντελώς πρωτόγονη, με υλικά προσιτά και εύκολα παρασκευάσιμα από οποιαδήποτε πολιτισμό της εποχής, οι πιθανές χρήσεις δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς σε όλο το εύρος των πιθανών εφαρμογών. Είναι πολύ πιθανόν οι συσκευές αυτές να χρησιμοποιήθηκαν για κάτι που απλά είναι έξω από την πορεία σκέψης των σημερινών ερευνητών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι μπαταρίες Βαγδάτης, αν τελικά πρόκειται για μπαταρίες, αποτελούν ένα από τα πιο συναρπαστικά αρχαιολογικά ευρήματα, αν και δεν τους έχει δοθεί η αρμόζουσα σημασία. Ας περάσουμε και τώρα στο δεύτερο μας θέμα. Αφορά το νησί των εξαφανίσεων Μπάρσα Κέλμς. Το νησί Μπάρσα Κέλμς, το οποίο στη γλώσσα των Καζάκ σημαίνει γη χωρίς επιστροφή, είναι το μεγαλύτερο νησί της θάλασσας της Αράλ και βρίσκεται στην Κεντρική Ασία, μεταξύ του Καζακστάν και του Βόρειου Ουσμπεκιστάν. Οι ντόπιοι κάτοικοι του Καζακστάν αναφέρουν ότι είναι καταραμένο και παραμένει ακατοίκητο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ακόμη είναι γνωστές οι ιστορίες περί εξαφανίσεων ακόμη και ολόκληρων οικογενειών, οι οποίες δεν άφησαν πίσω τους κάποιο ίχνος. Κάτι άλλο το οποίο έχει υποθεί είναι πως εκεί χάνεται η ροή του χρόνου, σταματούν να λειτουργούν οι συσκευές και υπάρχουν ασυνήθιστα πλάσματα. Επίσης, η Σοβιετική κυβέρνηση είχε στείλει ένα αεροπλάνο για να σαρώσει την περιοχή, αλλά καθώς αυτό πέρασε μέσα από την ομίχλη πάνω από το νησί, τα όργανα στο σκάφος άρχισαν να μην λειτουργούν και οι κινητήρες σταμάτησαν. Οι ερευνητές πάντως των UFO είναι πεπισμένοι ότι αυτό το μυστηριώδες νησί είναι μια πύλη από και προς άλλες διαστάσεις ή αποτελεί μια εξωγήινη βάση. Και πάμε και στο τρίτο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις ενιγματικές πυραμίδες του Αμαζονίου. Μυστήριο αποτελούν οι πυραμίδες παρά το Άρη στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, οι οποίες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από την NASA το 1976. Οι μυστηριώδεις αυτές δομές προκαλούν το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι πηγαίνουν στην περιοχή Μανού, των πυκνών τροπικών δασών στο νοτιοανατολικό Περού, για να διαπιστώσουν τι μπορεί να κρύβουν. Κάποιοι εκ των ερευνητών πιστεύουν ότι συγκεκριμένες πυραμίδες είναι απλώς γεωλογικοί σχηματισμοί, άλλοι ωστόσο διαφωνούν και υποστηρίζουν πως οι πυραμιδοειδείς αυτές δομές είναι τεχνητοί σχηματισμοί λόγω του συμμετρικού χώρου μεταξύ τους και του ομοιόμορφου σχήματός τους. Θεωρούν πως πιθανότατα χτίστηκαν στο μακρινό παρελθόν από κάποιον πολιτισμό, λέγοντας πως η περιοχή της Madre de Dios έχει οριστεί από πολλούς ερευνητές στο παρελθόν ως ο τόπος όπου οι Ίνκας κρύφτηκαν μετά την προέλαση των Ισπανών κατακτητών. Υπονοώντας πως για κάποιο ανεξήγητο λόγο και σκοπό επιχείρησαν ίσως να τις κατασκευάσουν οι Ίνκας. Και ας περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το αρχαιολινικό γράμμα ΤΑΦ, τη Μινωική Κρήτη και πως αυτό το σύμβολο του Ταύρου έχει διαδοθεί σε αρκετούς λαούς. Σε προσωπία τα οποία ήρθαν στο φως μέσω των αρχαιολογικών ανασκαφών στην Αργεντινή και στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να σχηματοποιείται το γράμμα ΤΑΦ από την οριζόντια γραμμή των φρυδιών και να τέμνεται από την κάθετη γραμμή της μύτης. Κάποιοι μελετητές προβληματίζονται σχετικά με την σχηματοποίηση του γράμματος αυτού στα ανθρώπινα προσωπία, κάνοντας διάφορες εικασίες. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίζονται πως το γράμμα ΤΑΦ συμβολίζει τον Ταύρο, ενώ παράλληλα θεωρούν πως η σχηματοποίηση αυτή παραπέμπει στην εκδοχή των προγονικών λαών οι οποίοι ήρθαν από τον αστερισμό του Ταύρου. Τίθεται επίσης ως ενδεχόμενο Μινωίτες να διέδωσαν το σύμβολο αυτό μέσω του εμπορίου και των θαλάσσιων ταξιδιών. Όλα αυτά ωστόσο παραμένουν ως ενδεχόμενα, χωρίς να έχουν τεκμηρυνθεί από την επιστημονική έρευνα. Κάνοντας μία ανασκόπηση σε προηγούμενες αρχαιολογικές μελέτες, αποδεικνύεται πως το σύμβολο του Ταύρου διαδόθηκε από τους Μινωίτες μέσω ενός δικτύου εμπορικών επαφών με άλλους λαούς.
Συγκεκριμένα στο ανατολικό δέλτα του Νείλου, στην Άβαρη της Αιγύπτου, υπάρχουν μινωικές στιχογραφίες και πανομοιότυπες με αυτές μάλιστα του ανακτόρου της Κνωσού, οι οποίες ανακαλύφθηκαν κατά τη δεκαετία του 90 από τον αυστριακό αρχαιολόγο Μάνφρετ Μπιέτακ. Έπειτα η λατρευτική διάσταση του Ταύρου παρατηρείται εκτός από την Αίγυπτο και στην Εγγύης Ανατολή με τη λατρεία ταυρόμορφων θεών, όπως και στο Ισραήλ στο ναό της θεότητας Αθόρ, η οποία είχε τη μορφή αγελάδας και θεωρούνταν προστάτητα της μεταλλουργίας από τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι πως ο Ταύρος για τους προϊστορικούς πολιτισμούς ήταν ένα ιερό σύμβολο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την έννοια της γονιμότητας και με τις θρησκευτικές τελετουργίες. Υπάρχουν απεικονίσεις Ταύρων σε πληθώρα σφραγιδόλιθων. Κάποιοι μάλιστα βρέθηκαν σε νεκροταφεία και είχαν την ιδιότητα των φυλαχτών. Διότι οι Μινωίτες πίστευαν πως ο Ταύρος προστάτευε τους νεκρούς. Πέρα από τη θρησκευτική διάσταση του Ταύρου, όταν ο Μινωίτης επισκέπτης έμπαινε στα ανάκτορα και αντίκρισε τις στιχογραφίες που απεικόνιζαν τα ταυροκαθάψια, ένιωθε ένα δέος. Οπότε βλέπουμε ότι η αναπαράσταση του Ταύρου χρησιμοποιόταν και από την πολιτική ελίτ της μινωικής εποχής για να δείξει την παντοδυναμία της, αλλά και την εξουσία της. Αυτά ήταν τα θέματά μας. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη ενότητα της αποσύνης εκπομπής που παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα είναι μαζί μας ο φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, ο τοπογράφος μηχανικός επιστήμονας από την Αθήνα, ο κ. Σωτήρης Σοφιάς, ο οποίος πάρα πολλές φορές μας έχει βοηθήσει με τις αποκαλυπτικές και αποκλειστικές ερευνές του και μας δίνει αποκλειστικά στοιχεία στον κώδικα μυστηρίων και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στο Σωτήρη Σοφιά, γρήγορα να σας πω ότι μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές μας ανεβασμένες μετά την τηλεοπτική τους προβολή του Σαββατόβραδο στο κεντρικό κανάλι του κώδικα μυστηρίων στο YouTube Βασίλης Μπαντίδης, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε subscribe και εγγραφή. Και στο διαδικτυακό κανάλι Εξώνιο επίσης, με εν γέννη βίντεο εναλλακτικής αναζήτησης, μπορείτε και εκεί να εγγραφείτε. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε μέσω Skype με την Αθήνα και τον κύριο Σωτήρη Σοφιά. Σωτήρη, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη, σε εσένα και τους τηλεθεατές. Καταρχάς να πω ότι με τον κύριο Σοφιά, βέβαια, το είπα κυρίες και κύριοι και στον πρόλογο της εκπομπής, θα μιλήσουμε για άγνωστες περιοχές, άγνωστους ιδιαίτερους τόπους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα αποκαλύψουμε και τα ονόματά τους. Θα σταθούμε επίσης, όπως θα μας πει ο κύριος Σοφιά, στην σχολή των Κεντάβρων. Πώς ονομάζεται αυτή η σχολή, θα μας μιλήσει επίσης για την αρχαία Ιολκό, για τη σπηλιά του Χίρονα, για το άνδρο του Ορφέα, για το νησί της Θούλης και τον Πειθέα Μασαλιώτη, για τα νησιά των Μακάρων, την Ταρτισό, τις στήλες του Ηρακλέως και τη σπηλιά του Ηρακλή, που όπως θα μας πει είναι αξιοθέατο στο Μαρόκο σήμερα. Αν δεν τα προλάβουμε όλα αυτά σήμερα, βεβαίως θα συνεχίσουμε ενδεχομένως το επόμενο Σάββατο. Πάμε λοιπόν στον αγαπητό Σωτήρη. Σωτήρη, καλημέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, σε εσένα και τους τηλεθεατές. Θα αναφερθώ, όπως είπες, σε περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, άγνωστες στους πολλούς, που κατάφεραν να ταυτοποιήσω με τη βοήθεια της σημερινής τεχνολογίας, έχοντας βέβαια πάντοτε σαν αρρωγό μου την αρχαία ελληνική γραμματεία και κυρίως τα ορφικά. Mm-hmm. Μάλιστα. Το οποίο κένταυρο ήταν έφυποι βουκόλοι που κέντεζαν τους ταύρους με ένα είδος λόγχης, οδηγώντας τα κοπάδια των βοηδών από και προς τα βοσκοτόπια. Έχοντας εξοικειωθεί τόσο πολύ με το άλογο, ήταν και άριστοι έφυποι πολεμιστές και εξαίρετοι τοξοβόλοι. Μάλιστα, ο Ορφέας, στο στίχο 383 των Αρμοναυτικών, κάνει αναφορά ότι ανατράφηκαν στη Φολόη και στις απόκρινες κορυφές της Πίντου. Δηλαδή, οι επαγγελματίες αυτοί βοσκοί δεν προέρχονταν από δύο μόνος περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, τη Φολόη και την Πίντο. Απλά στις περιοχές αυτές υπήρχαν οι σχολές εκπαίδευσής τους. Και κάποια στιγμή αργότερα, η ύπαρξη κοπαδιών και η ανάγκη της δουλειάς λογικά τους οδήγησε και σε άλλα μέρη όπως Θεσσαλία, όπου και εγκαταστάθηκαν. Πιθανότατα και ο Κένταυρος Χίρονας να ήταν ένας από αυτούς που ήρθαν στη Θεσσαλική γη και συγκεκριμένα στο Πύλιο, όπως θα αποδείξω, που κανονικά έπρεπε να λέγεται βουνό του Κένταυρου Χίρονα και όχι γενικευμένα των Κεντάβρων, αφού αυτή ήταν επάγγελμα και ήταν διάσπαρνη παντού. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη Φολόη και τη μάχη των Κεντάβρων. Να τα βλέπουμε full screen, αν είναι εύκολο αυτά, ναι. Ναι, με τον Ηρακλή στη Φολόη. Βλέπουμε εδώ η περιοχή της Φολόης. Είναι μια περιοχή της Ηλίας κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Στην περιοχή αυτή λοιπόν υπήρχε η σχολή των Κεντάβρων, δηλαδή η στρατιωτική σχολή όπου εκπαιδεύονταν οι Κένταβροι. Ήταν ο Φόλος ο αρχηγός της σχολής και φίλος του Ηρακλή. Και ήταν ο φύλακας του Πειθαριού με το κρασί των Κεντάβρων, το οποίο τους είχε προσφέρει ο Διόνυσος
με εντολή να το φυλάξουν και να τον ανοίξουν μόνο όταν εμφανιστεί ο Ηρακλής στην περιοχή. Σωτήρη, μισό λεπτό. Είπες λέγεται η σχολή Φολόη και μας είπες για μια περιοχή εκτός Πηλίου, αλλά τώρα βλέπουμε και κάτι σχετικά με το Πήλιο, ε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, εγώ βλέπω την Φολόη σας δείχνω, δεν βλέπω, ξέρω να ναι, βλέπετε ναι. κάτι. Η σχολή των Κεντάβρων στη Φολόη, αλλά είπες και κάτι άλλο για ένα άλλο σημείο στην Ελλάδα, ε. Ναι. Ήτανε, γράφουν τα αρχικά ότι ήταν και στην Ήπειρο. Δηλαδή, οι στρατιωτικές κατά κάποιο τρόπο σχολές εκπαίδευση των Κεντάβρων ήταν σε δύο περιοχές. Στη Φολόη της Ηλίας και στην Ήπειρο. Ναι. Ο Ηρακλής λοιπόν επισκέφθηκε τη Φολόη όταν πήγαινε στον Ερήμανθο, όπου και θα κυνηγούσε τον ομώνυμο κάπρο. Και έγινε με δεκτός από τον Φόλο στη σπηλιά του. Mm-hmm. Έχω εντοπίσει τη σπηλιά του Φόλου Βασίλη στην περιοχή αυτή της Φολόης. Και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια περιοχή που σήμερα λέγεται Φαράγγι των Κεντάβρων, ενώ ο κεντρικός αρχαίος ποταμός που διασχίζει την περιοχή είναι ο Σελίης ποταμός. Mm-hmm. Για να ευχαριστήσει λοιπόν ο Φόλος τον φίλο τον Ηρακλή, του προσέφερε άφθονα ψητά. Ο Ηρακλής κάποια στιγμή πάνω στο τραπέζι ζήτησε και κρασί. Αλλά όταν ο Φόλος θυμήθηκε την εντολή του Διονύσου, δηλαδή ότι έπρεπε να το ανοίξει παρουσία του Ηρακλή αλλά και όλων των Κεντάβρων, δίστασε να ανοίξει το πιθάρι φοβούμενος τους Κεντάβρους. Ναι. Κατόπιν προτροπής του Ηρακλή όμως άνοιξε το πιθάρι με το κρασί και του έδωσε να πιει. Όταν λοιπόν επέστρεψα το απόγευμα οι Κένταβροι και κατέθεσαν στη σπηλιά και είδα τον Ηρακλή να πίνει το κρασί τους, θύμωσαν και ρίχτηκαν πάνω στον Ηρακλή. Mm-hmm. Μάλιστα ο Ορφέας τους αναφέρει ξαναμένους, εννοώντας τους όχι μεθυσμένους από την κατανάλωση του κρασιού, αλλά νευριασμένους που ο Φόλος άνοιξε το πιθάρι όταν αυτοί απουσίαζαν. Ο Φόλος κρύφτηκε στη σπηλιά του από το φόβο του, ενώ ο Ηρακλής ρίχθηκε στη μάχη εναντίον των Κεντάβρων. Άλλοι του επιτέθονταν έχοντας ανόπλα μεγάλα ξύλα, όπως γράφει τα αρχαία κείμενα. Άλλοι με πέτρες και άλλοι με τσεκούρια. Η μάχη ήταν φοβερή. Ο Ηρακλής όμως με τα φαρμακερά του βέλη, αλλά και το τεράστιο ρόπαλό του, τους εξόντωσε σχεδόν όλους. Το ιστορικό αυτό γεγονός της μάχης της Φολόης σήμανε και το οριστικό τέλος των Κεντάβρων που ζούσαν στην περιοχή αυτή της Πελοποννήσου. Σαφέστατα διεξήχθη λίγα χρόνια πριν τη συνάντηση του Χήρωνα με τους Αργοναύτες στο Πήλιο, το οποίο χρονολογείς περί το 1875 π.Χ., όταν ο Ηρακλής ήταν ηλικιακά ένας καταξιωμένος και τρομερός πολεμιστής περίπου 27 χρονών. Μας. Έρχομαι λοιπόν, Βασίλη, στην πατρίδα σας, στην οποία ο Ορφέας αναφέρει ότι η στενή παραλία του Ανάβρου, όπως βλέπουμε υπάρχει στενή αυτή παραλία, ήταν δίπλα στον Άναβρο ποταμό και εκεί ακριβώς δίπλα ήταν και το αρχαίο λιμάνι της Ιολκού. Mm-hmm. Στην παραλία αυτή συγκεντρώθηκαν οι Αργοναύτες το Δεκέμβριο του 1870. Βασίλη, σας λέω ημερομηνίες ακριβείς, όχι τώρα με ακρίβεια 50-100 χρόνια όπως θα έχουν πει κάποιοι άλλοι ερευνητές. Mm-hmm. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν το 1870 π.Χ. πριν να αναχωρήσουν για την Κολχίδα. Στο λόφο της Γορίτσας ήταν η ακρόπολη της αρχαίας Ιολκού. Στο λόφο που έχουμε, και το μυστηριώδες, έχουμε και το μυστηριώδες σύμβολο, το έψιλον ή ήττα. Το έχω βάλει πάνω δεξιά, δεν ξέρω αν το βλέπετε, τη θέση του την έχω μαρκάρει, είναι το έψιλον. Το βλέπουμε, ναι. Τρομερή θέση της αρχαίας Ιολκού. Δίπλα στη θάλασσα, δίπλα σε ποτάμι, τον αρχαίο Άναβρο ποταμό, αλλά και στους πρόποδες της Γορίτσας, ενός εκπληκτικού λόφου, όπως βλέπουμε σε αυτή τη θαυμάσια φωτογραφία από το Google Earth, που δεσπόζει στην περιοχή. Όσον αφορά τις σπηλιές που έχουν βρεθεί και τις έχουν κλείσει από ό,τι έσκανε στο ρεπορτάζ μου, ναι. Ήταν οι στοές επικοινωνίας με το χειρό. Δηλαδή η Γορίτσα ήταν υπόγεια σκαμμένη για να επικοινωνεί όχι μόνο η Ακρόπολη με τα διάφορα φυλάκια μέσα στο εσωτερικό, αλλά και για να μπαίνουν γρήγορα οι κάτοικοι στην Ακρόπολη, όχι ανεβαίνοντας τον απότομο λόφο, αλλά από υπόγεια τούνελ. Εκπληκτικό. Φίλε Βασίλη, οι βολιώτες, ανεβαίνετε στη Γορίτσα, να ξέρετε ότι περπατάτε στην Ακρόπολη της αρχαίας σας πατρίδας. Εκπληκτικό αυτό που μας λες και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτά τα μπαζώσαν και τα εγκατέλειψαν το κράτος το σύγχρονο, ενώ θα πρέπει να τα έχει αναδείξει και να έρχονται και τουρίστες εδώ και να μπαίνουν και στις στοές τις οποίες θα πρέπει να έχουν αναδείξει και καλοποίησει και χιλιαδιό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα και συμβαίνει και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα. Κάτι συμβαίνει πάντως τώρα. Δυστυχώς, Βασίλη, έχετε στην πατρίδα σας στο Βόλο το προνόμιο να έχετε την πόλη της αρχαίας Ιολκού
και να έχετε και την Ακρόπολη της Αρχαίας Ιωνικού, την οποία οι περισσότεροι να γνωρίζουν, έλα ένας λόφος είναι τώρα και έχει δύο-τρεις πέτρες. Αυτές οι πέτρες είναι τα απομεινάρια από τα τείχη της Αρχαίας Ιωνικού. Μάλιστα. Θα συνεχίσω, Βασίλη, με τη σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα. Είχα ολοκληρώσει την αποδικοποίηση των ορφικών και είχα προσδιορίσει για πρώτη φορά στην ιστορία την διαδρομή των αγωναυτών μέτρο προς μέτρο. Τα στοιχεία λοιπόν που με βοήθησαν να προσδιορίσω τις θέσεις της αρχαίας αυτής της σπηλιάς υπήρχαν καμουφλασμένα στο αρχαίο κείμενο. Γράφει λοιπόν ότι το σημείο που σταμάτησαν ήταν λιμάνι και μάλιστα έχει αμμουδιά. Βλέπουμε ότι λοιπόν ότι αυτή η αμμουδιά την οποία κατάφερα να προσδιορίσω είναι η παραλία από το σπηλιά της Μιλίνας. Δεύτερον, όταν έφτασα στον χώρο της σπηλιάς, μπήκα στον περίβολο, δίπλα δηλαδή σε αυλή. Υπάρχει αυλή αυτή όπως θα σας αποδείξω παρακάτω. Mm-hmm. Τρίτο συμπέρασμα, όταν ο Πηλέας ζήτησε από τους συντρόφους του να επισκεφτούν τον Κένταυρο Χείρονα, δηλαδή από την παραλία τους έδειξε το σκιερό ύψωμα που απήγε στο μέσο του βουνού, σημαίνει ότι κάποιος από την παραλία θα μπορούσε να διακρίνει το λόφο και το ύψωμα. Φυσικά το χαρακτηριστικό αυτό το επιβεβαίωσα με την επιτόπια έρευνα που ακολούθησε. Τέταρτο συμπέρασμα. Όταν οι αργοναύτες έφευγαν από τη σπηλιά, κάποιοι μεταξύ αυτών και ο Ορφέας, είχαν παραμείνει πίσω και συζητούσαν με τον Κένταυρο. Ο Τύφης τότε, ο καπετάνιος του πλοίου που είχε ανέβει στο πλοίο και το προετοίμαζε, τους έβαλε φωνή να κατέβουν για να μην καθυστερήσει ο απόπλους, καθώς τον είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Αυτό σημαίνει ότι για να τον ακούσουν οι αργοναύτες ήταν αρκετά κοντά. Επίσης ο Ορφέας, παρόλο που είχαν απομακρυνθεί από τη σπηλιά, αναφέρει ότι άκουσα τον Κένταυρο Χείρονα που προσευχόταν στους θεούς και ζητούσε την ασφαλή επιστροφή των αργοναυτών. Φυσικά εξηγείται απόλυτα πώς ο Ορφέας και οι αργοναύτες άκουσαν τον Τύφη, τον καπετάνιο να τους φωνάζει από την παραλία, αλλά και τον Κένταυρο να προσεύχεται. Λόγω της τρομερής φυσικής ακουστικής της περιοχής. Η σπηλιά δηλαδή του Κένταυρου Χείρονα, Βασίλη, περιμετρικά έχει λόφους και μοιάζει πάρα πολύ με αρχαίο θέατρο. Έχει μια τρομερή φυσική ακουστική. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι εγώ στεκόμουν επάνω στη σπηλιά και η σύζυγός μου μαζί με τον πρώην δήμαρχο της Ιππιάδος Σταμάτη τον Βακούλα στεκόταν στις παραλίες και μιλάγαμε. Δηλαδή η ακουστική ήταν εκπληκτική. Και έτσι το Σεπτέμβριο του 2007, μετά από τετράμινη αναζήτηση, όπως ανέφερα, με τον δήμαρχο της Ιππιάδας, το φίλο του Σταμάτη τον Βακούλα, μπήκαμε μέσα και σταματήσαμε και θαυμάσαμε το αριστούργημα της φύσης. Την τρομερή σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα. Δηλαδή, Βασίλη, εγώ τη σπηλιά αυτή την προσδιορίσα από τα αρχαία και από το γραφείο του σπιτιού μου. Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπαμε κάποια χαρακτηριστικά και πήγαν τη σπηλιά αυτή και τη βρήκανε. Mm-hmm. Είναι ένας τρομερός χώρος με διάμετρο 40-50 μέτρα και ύψος 15 μέτρα. Τεράστιο μονόχωρο σπήλαιο. Και μάλιστα η μικρή παραλία που έδειξα προηγουμένως έχει σήμερα το όνομα Βαθοσπηλιά. Και το όνομά της το έχει πάρει από τη σπηλιά του Χίτερ και Κένταυρου Χείρονα που είναι δίπλα. Ναι. Και έχει μεγάλο βάθος, αφού κατεβαίνει βαθιά μέσα στη γη. Και για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία, η σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα προσδιορίστηκε με ακρίβεια, χάρη στις περιγραφές του Ορφέα και στην πίστη μου ότι η γεωγραφική εξέλιξη της αργοναυτικής εκστρατείας έγινε σε πραγματικές περιοχές της γης που αναγνωρίζονται πανεύκολα και σήμερα χάρη στους δορυφορικούς χάρτες του Google. Απέδειξε δηλαδή ότι ο Ορφέας που έλαβε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία περιέγραφε με απίστευτο με ρεαλισμό αυτά που έβλεπε. Απέδειξε ότι οι Κένταυροι δεν ήταν μυθολογικά τέρατα, αλλά επαγγελματίες βοσκοί. Και απέδειξε ότι η σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα στο Πήλιο δεν ήταν ούτε στο Ανήλιο όπως υποστηρίζουν κάποιοι, ούτε στις Μηλιές, ούτε στον Άγιο Λαβρέντιο, ούτε στη Βυζίτσα, αλλά στην παραλία της Μιλίνας. Και οφείλει, Βασίλη, το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακηρύξει το τεράστιο αυτό αρχαιολογικό μνημείο και να το αναδείξει. Οι τοπικές κοινωνίες να κρατάνε το χώρο καθαρό και όχι σκουπιδότοπο όπως έχω μάθει. Να γίνει επισκέψιμο σε σχολεία. Να ανασκαφεί το εσωτερικό του και ο περιβάλλον χώρος όπου είναι σίγουρα θαμμένος κάπου ο μεγάλος παιδαγωγός. Να καθαριστεί το εσωτερικό και ο χώρος και να αποκαλυφθεί η σύραγγα που, όπως με ενημέρωσε κάποιος ψαράς που είχε έρθει στην παρουσίαση που είχα κάνει πριν από 10 χρόνια, Βασίλη, υπάρχει σύραγγα που οδηγεί στην παραλία και φαίνεται από την παραλία και είναι η έξοδος κινδύνου της σπηλιάς. Και από αύριο κιόλας, οι πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο πρέπει να επισκεφτούν τον ιερό αυτό χώρο σεβόμενοι την ιστορία του.
Γιατί εδώ πάτσε το πόδι του ο Ορφέας, ο Ιάσονας, ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας, ο Πηλέας και οι Διόσκουροι. Ένα τεράστιο δηλαδή μνημείο του ελληνισμού ξεχασμένο από την ιστορία. Mm-hmm. Και όπως βλέπουμε, Βασίλη, με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα, κάνοντας Google Search, πάνω αριστερά βλέπετε την αναζήτηση, έβαλα τη λέξη σπηλιά του Χήρωνα και βλέπω ότι η Google το έχει ενσωματώσει. Δηλαδή κάποιος για να βρει τη σπηλιά του Χήρωνα δεν χρειάζεται να με ρωτήσει να του δώσει διεταγμένες. Αν γράψει στο Google Search σπηλιά του Χήρωνα, θα του βγάλει δύο σπηλιές. Η σπηλιά την οποία έχω ανακαλύψει εγώ είναι η σπηλιά του Κένταυρου Χήρωνα στη Σιπιάδα. Θα συνεχίσω λοιπόν με το άντρο του Ορφέα, δηλαδή το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Ορφέας. Το άντρο του Ορφέα, μάλιστα, για πες μας. Ο Ορφέας στη στρίμη του Ινωμού Ροδόπης. Ναι. Ο Ορφέας γράφει μέσα στα αργοναυτικά, πήγε να φέρει τον Ορφέα, ο Ιάσονα, συγγνώμη, πήγε να φέρει τον Ορφέα πίσω στην Ιωλκό για να ξεκινήσει το ταξίδι της Αργούς. Mm-hmm. Το αρχείο κείμενο λοιπόν αναφέρει ότι έφτασε στην περιοχή της Ροδόπης, στους Κίκονες της Θράκης, όπου βασιλιάς ήταν ο Ίαγρος, ο πατέρας του Ορφέα. Ναι. Ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία, εντόπισα ότι στην περιοχή της Τρίμης υπάρχουν αξιόλογες σπηλιές. Από τον αρχαίο Λύσο ποταμό, που ήταν πλωτό στην αρχαιότητα, ο Ιάσονας έφτασε κοντά στη σπηλιά του Ορφέα, στη σημερινή Χαράδρα Ιντερέ, είναι τουρκικό τοπονύμιο και σημαίνει η Χαράδρα των Θηρίων. Ο Νίκος Ολελούδας, ο σπουδαίος αυτός σπηλαιολόγος, μου είχε στείλει φωτογραφίες των συγκεκριμένων σπηλαίων της περιοχής που τα είχε εξερευνήσει κάποια στιγμή. Και η διερεύνηση των σπηλαίων από την εφορία παλαιοντοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος στην ΕΨΒΕ καταδεικνύει ότι τα σπήλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν σαν χώροι κατοίκησης κατά τη νεότερη νεολιθική περίοδο και κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Mm-hmm. Και τα σπήλαια αυτά της Τρίμης ήταν σε χρήση και τη Βυζαντινή περίοδο. Και στο λόφο που σας δείχνω, ακριβώς από πάνω από τη σπηλιά, έχουν βρεθεί προϊστορικά όστρακα και απομεινάρια τείχων. Και εδώ, σύμφωνα με τον Ορφέα, γίνονταν οι ετήσιες τελετές προς τιμή του φωτοδότη Ηλίου. Και εδώ συναντήθηκε ο Ορφέας με το Θειοδάμαντα, το γιο του Πριάμου, μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Και αντί, Βασίλη, να αναδειχθεί η περιοχή αυτή σαν ένα μνημείο του ελληνισμού, οι Βούλγαροι διεκδικούν τον Ορφέα, ότι δηλαδή έμενε σε δικιά τους περιοχή. Και για να μην πω ότι μπορεί να λένε ότι ήταν και βουλγάρικες καταγωγές, αν είναι ποτέ δυνατόν. Καλά, έχουμε συνηθίσει τώρα από αυτά, εντάξει. Εδώ, Βασίλη, όμως, όπως και εγώ, η Ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ό,τι τους λένε οι άλλοι, δικό σας Ορφέας, δικό σας, πάρτε το και πάρτε τη Μακεδονία, πάρτε την Αμφίπολη, ότι δεν ήτανε. Προδώστε τα όλα. Δεν ξέρω, έχω πραγματικά εκπλαγεί μου όλη αυτή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι να πεις. Ναι. Θα πάμε τώρα, Βασίλη, στην αρχαία Θούλη. Πυθέας Μασαλιώτης. Ναι, έχει αναφέρει και σε κάποιες εκπομπές και θα αποδείξω λοιπόν ότι ήταν η Ισλανδία. Ναι. Η αρχαία Θούλη ήταν το νησί που αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας ερευνητής, ο Πυθέας ο Μασαλιώτης, τον 4ο πρώτος του αιώνα. Το μυστηριώδες αυτό νησί που αναφέρει. Μπράβο, ακριβώς. Θα αποδείξω ότι μόνο μυστηριώδες δεν ήταν. Mm-hmm. 325 περίπου π.Χ. Ναι. Ταξίδεψε από την Νότια Ισπανία στη Μεγάλη Βρετανία. Και σύμφωνα με τα γραπτά του, η Θούλη βρίσκεται στον ακραίο βορρά. Mm-hmm. 6 μέρες βόρεια της Βρετανίας, στα βόρεια εύκρα του και αρκτικού κύκλου. Βλέπετε στη φωτογραφία. Συγγνώμη, στη φωτογραφία, ότι ακριβώς ο αρκτικός κύκλος εφάπτεται στη βόρεια πλευρά της Ισλανδίας. Ναι. Το λόγο αυτό το όνομα της Θούλης συμβολίζει από την εποχή της αρχαιότητας την πιο βόρεια άκρη του κόσμου. Mm-hmm. Ultima Thule στα λατινικά. Mm-hmm. Και κάποιοι λένε, υποθέτουν ότι πρόκειται για την Ισλανδία, την Νορβηγία, τα νησιά Φερόε ή τα νησιά Σχέτλαντ. Και ο Πυθέας αναφέρει ότι ήταν γεωργική χώρα, όπου η μεγαλύτερη ημέρα διαρκεί 20 τις σημερινές ώρες. Και πράγματι, η μεγαλύτερη μέρα στο ηλιοστάσιο στην Ισλανδία είναι 20 ώρες.
Και ο Πειθέας τι άλλο αναφέρει? Ο Πειθέας στα κείμενά του αναφέρει συγκεκριμένη περιοχή περιορισμένων διαστάσεων. Άρα νησί. Τα νησάκια Σκέτλα και τα Φερό είναι μικροσκοπικά και χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα. Η Νορβηγία που λένε κάποιοι αποκλείεται γιατί είναι μεγάλη χώρα. Παραδείγματος χάρη το Όσλο απέχει 400 χιλιόμετρα από την Αγγλία και το Βόρειο Ακροτήριο 2.000 χιλιόμετρα. Αντίθετα, ένα νησί όπως η Ισλανδία απέχει 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή περίπου 6 μέρες με καράβι, όπως λέει ο Πειθέας. Είναι ηφαιστειογενές νησί και άρα από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι είχε στην επιφάνειά του πολύτιμα ηφαιστειακά υλικά και βαριά μέταλλα. Άρα είχε εμπορικό ενδιαφέρον των εξερευνητών. Η χώρα αυτή, η Ισλανδία δηλαδή, στην αρχαία εποχή ήταν γεωργική. Ναι. Ενώ και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου διαρκεί 20 ώρες το θερινό ηλιοστάσιο. Επιβεβαιώντας τον Πειθέα 100% ότι η Ισλανδία, Βασίλη, ήταν η αρχαία Θούλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό που λες και νομίζω ότι ανατρέπει κάποια από τα δεδομένα. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι μήπως πρέπει να αναζητήσουμε κάπου αλλού τη Θούλη. Φτάνουν και θεωρίες δηλαδή να αναφέρουν οι οποίες είναι πολύ πιο προχωρημένες, να το πω τώρα. Μέχρι και για το θέμα της αποκαλούμενης κούφιας γης μιλούν πολλοί. Βασίλη, το έχω ακούσει αυτό, έχω ακούσει αυτές τις θεωρίες, αλλά πρέπει να βασιστούμε στα αρχαία κείμενα. Ναι, μπορούμε αλληγορικά να έχουν και κάποιες άλλες περιοχές. Εγώ μιλάω για τη Θούλη του Πειθέα. Καλά κάνεις. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό γιατί εσύ έχεις επιστημονικό λόγο. Προχωράμε σε άλλη μια περιοχή, Βασίλη Μυστηριώδη. Τα νησιά των Μακάρων, Τα νησιά των Μακάρων. Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα νησιά των Μακάρων ή Μακάρι νήσι, ήταν γνωστά κάποια φανταστικά νησιά στα οποία μετέβαιναν οι ψυχές των ηρώων και άλλων επιφανών ηρώων. Ναι. Ήταν δηλαδή ο τόπος των Ολβίων ηρώων, δηλαδή των ευτυχισμένων ηρώων, οι οποίοι δεν πέθαιναν, αλλά ζούσαν στα νησιά αυτά. Mm-hmm. Και ο παράδεισος αυτός υποτίθεται ότι βρισκόταν στην άκρη του κόσμου, στον ωκεανό το Βαθιδίνη, όπως και άλλα μυθικά νησιά, στα πέρατα δηλαδή του Δυτικού ωκεάνου, κάπου δηλαδή στον Ατλαντικό. Το έδαφος των Μακάρων, σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα, ήταν γόνιμο και έδινε καρπούς 3 φορές τον χρόνο. Ο Στράβωνας ταυτίζει τα νησιά με τις Εσπερίδους νήσους του μύθου του Ηρακλή των Εσπερίδων. Ναι. Στην αρχαιότητα κάποιοι ταύτιζαν τα νησιά αυτά με τα Κανάρια. Άλλοι πάλι τα ταύτιζαν με την Ίσο Μαδέρα, η οποία φημίζεται για το έφορο εδαφός της, το ήπιο κλίμα της, αλλά και τα δάση της. Έρχεται όμως Βασίλειο Κλάβδιος Πτολεμαίος, ο μέγιστος χαρτογράφος και γεωγράφος αρχαιότητας, και έδωσε τη λύση του γρίφου. Γιατί? Χρησιμοποίησε τις νήσους των Μακάρων ως σημείο αναφοράς του για τη μέτρηση του γεωγραφικού μήκους. Τι έκανα λοιπόν? Πήρα τη γεωγραφική εφήγηση του Κλάβδιου Πτολεμαίου και εντόπισα γνωστές σήμερα περιοχές της Ευρώπης με γεωγραφικό πλάτος αυτό που αναφέρει ο Πτολεμαίος. Mm-hmm. Στο παράδειγμα που βλέπετε στη φωτογραφία που έχω φτιάξει, έχω βάλει το αρχαίο Δυρίχιο, το Δυράχιο δηλαδή της Ιλυρίας, το οποίο σύμφωνα με τον Κλάβδιο Πτολεμαίο βρισκόταν στα παράλια της Αδριατικής. Και ο Πτολεμαίος γράφει ότι το γεωγραφικό του μήκος ήταν 45 μοίρες, δηλαδή τόξο 45 μοιρών, αφού μιλάμε για σφαιρικές συντεταγμένες. Με κέντρο λοιπόν το Δυράχιο έγραψα κύκλο με ακτίνα 3.800 χιλιόμετρα που ισοδυναμεί με τόξο 45 μοίρες. Βρήκα λοιπόν με βεβαιότητα ποια τα Μακάρια νησιά. Δεν μπορεί να ήταν τα νησιά του πράσινου ακροτηρίου που φαίνονται κάτω αριστερά στη φωτογραφία, γιατί αυτά είναι πολύ νότια στη Δυτική Αφρική. Δεν θα μπορούσαν να ήταν τα Κανάρια, αφενός μεν γιατί είναι αρκετά νότια και αυτά, αλλά και η απόσταση από το Δυρίχιο είναι 31 μοίρες, δηλαδή αρκετά μακριά από τις 45 μοίρες. Τα Μακάρια νησιά ήταν σύμπλεγμα νήσων, άρα δεν θα μπορούσαν να ήταν ούτε η Μαδέρα, που είναι μόνη της κατά μεσή στο Ατλαντικό, αλλά και η απόστασή της από το Δυράχιο είναι 35 μοίρες. Σίγουρα οι μετρήσεις του Πτολεμαίου έχουν λάθη, ειδικά βασίζονται στα γεωγραφικά μήκη, αλλά με τίποτα 10-15 μοίρες, ειδικά όταν οι αποστάσεις δεν είναι τεράστιες μεταξύ τους. Η μοναδική λοιπόν περίπτωση που ικανοποιεί όλες τις συνθήκες είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα
Ναζωρών της Πορτογαλίας, mm-hmm. που είναι πράγματι και απομονωμένο και είναι και το τελευταίο όριο της Ευρώπης πριν την Αμερικανική Ήπειρο. Και μάλιστα η σύγχρονη γεωγραφία πήρε το όνομα τον Μακάριο νήσο και ονομάζει Μακαρονησία, όπως λέμε δηλαδή Μελανησία ή Πολυνησία, και χαρακτηρίζει όλα τα μικρά νησάκια του Ατλαντικού κοντά στην Ευρώπη. Δηλαδή οι Αζόρες, τα Κανάρια, η Μαδέρα και η νήσοι του Πράσινου Ακρωτηρίου αποτελούν την Μακαρονησία. Μάλιστα. Ταρτισσός. Η Ταρτισσός. Καταρχάς, πού είναι μια αυτό. Είναι η ιστορία των Ισπανών, Βασίλειο, όπως θα αναφέρω. Πού είναι αυτή η περιοχή, για όσους δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Είναι στο Μαρόκο, λίγο πριν το Γιβλαρτάρ, γύρω Μάλιστα. στα 15 χιλιόμετρα από το Γιβλαρτάρ. Μάλιστα. Μετά την αναχώρησή τους, οι Αργοναύτες από το νησί της Κίρκης, το νησί Φερτεβεντούρα των Καναριών νήσων, όπως έχω αποδείξει στο βιβλίο μου, οι Αργοναύτες λέει ότι κατευθύνθηκαν στις ακτές Δυτικής Αφρικής. Το κύμα διατρίσαντες αναστόμα Ταρτισσίου οικόμεθα. Δηλαδή, αφού διασχίσαμε τα κύματα του Ατλαντικού, φτάσαμε στο στόμα του Ταρτισσού ποταμού, και αυτή η φράση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Και ο Ορφέας χρησιμοποιεί τη λέξη στόμα κάθε φορά που αναφέρεται στο στόμιο ποταμού. Mm-hmm. Σύμφωνα με την άποψη την κρατούσα, η Ταρτισσός ήταν μεγάλη πόλη λιμάνι, αποικία των Καρχιδονίων, με την οποία έλεγχα το εμπόριο των μετάλλων τόσο της Ιβηρικής όσο και των Κασιτερίδων νήσων, δηλαδή της σημερινής Μεγάλης Βρετανίας. Η Ταρτισσός εξαφανίστηκε από προσώπου γης τον 6ο π.Χ. αιώνα. Mm-hmm. Η θέση της έκτοτε παραμένει γεωγραφικά απροσδιόριστη και τα ερείπια της μεγάλης αυτής πόλης παραμένουν ένα μεγάλο μυστήριο για τους σύγχρονους αρχαιολόγους που την αναζητούν στη Νότια Ισπανία. Όμως ο Ορφέας ανατρέπει κι άλλο ένα ιστορικό δεδομένο, αφού η Ταρτισσός υπήρχε σαν όνομα τουλάχιστον 900 χρόνια πριν την επίσημη καταγραφή της, γιατί ήκμασε από το 1000 θεωρητικά μέχρι το 600 π.Χ. Οπότε και καταστράφηκε από άγνωστη μέχρι τότε αιτία. Προκύπτει δηλαδή με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι η αρχαία πόλη Ταρτισσός δεν ήταν χτισμένη στις δυτικές ακτές της Αφρικής και σαφέστατα όχι στις όχθες του σημερινού ποταμού της Ισπανίας του Γκουανταλκιβίρ, στη θέση που είναι σήμερα η πόλη Κάντιξ. Γι' αυτό και την ψάχνουν οι Ισπανοί αρχαιολόγοι 100 τόσα χρόνια και δεν την βρίσκουν. Ψάχνουν σε λάθος περιοχή. Και λίγα χιλιόμετρα σήμερα, κοντά στο χωριό Αϊν Μπεναμάρ, όπως δίνω, του Μαρόκου, δηλαδή γύρω στα 15 με 20 χιλιόμετρα πριν το Γιβλαρτάρ, υπάρχει ο ποταμός Ταχαντάρ, που δημιουργεί το πιο παράξενο στόμιο σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική. Και το στόμιο του Ταρτισσού ποταμού ήταν με βεβαιότητα αυτή του σημερινού ποταμού Ταχαντάρ. Mm-hmm. Για τόσο παράξενο σχήμα και συνεπώς άξιο αναφοράς από τον Ορφέα, το στόμιο αυτό είναι και το τελευταίο πριν την είσοδο στην Ευρώπη. Γιατί αναφέρει το Ορφέας ότι το τελευταίο στόμιο ποταμού που συναντήσαμε ήταν του Ταρτισσού ποταμού. Ναι. Και το σημείο που έχω βάλει το βέλος είναι η ιδανική περιοχή για να βρισκόταν χτισμένη η αρχαία πόλη Ταρτισσός. Γιατί αναφέρεται στις περιγραφές του Στράβωνα και του Παυσανία ότι ήταν χτισμένη στο στόμιο δύο ποταμών. Βλέπουμε ότι ακριβώς για το σημείο οι δύο ποταμοί ενώνονται σε ένα. Και φυσικά οι μεγάλοι αυτοί γεωγράφοι περιηγητές, ο Στράβωνας και ο Παυσανίας, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν την ακριβή της θέση, αφού η Ταρτισσός είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης 500 με 800 χρόνια πριν από αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι αναρωτιόνται πού βρέθηκε, γιατί εξαφανίστηκε η αρχαία πόλη της Ταρτισσός. Ο μόνος λόγος να βρεθούν τεράστιοι όγκοι λάσπης και να σκεπάσουν την πόλη είναι ότι τον 6ο π.Χ. αιώνα πιθανότατα ένα ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο, ίσως ένα τοπικός κατακλυσμός, προκάλεσε την υπερχείληση των δύο αυτών ποταμών που παρέστηναν την Ταρτισσό στο διάβατο και την πέταξε γενετικά στη θάλασσα. Και ό,τι απέμεινε από αυτή, μόλις αποσύρθηκαν τα νερά, mm-hmm. παραμένει εσαή θαμένο κάτω από τους τόνους της λάσπης. Φαίνεται δηλαδή ότι η επιλογή των αρχαίων πολεοδόμων για τη θέση της Ταρτισσού να χτιστεί δηλαδή ανάμεσα σε δύο ποτάμια, όπως το επιβεβαιώνει
και ο Στράβωνας και ο Παυσανή ήταν ατυχέστατοι. Γιατί ναι, μεν ήταν καλά προφυλαγμένοι από τους εισβολείς και από τη μανία του Ατλαντικού. Ήταν όμως η θέση αυτή μοιραία. Γιατί η καταστροφή δεν ήρθε από τη μεριά της θάλασσας με κάποιο τσουνάμι, αλλά από τα ανυπεράσπιστα, όπως φαίνεται, νότα της πόλης στα στοιχεία ενός κατακλυσμού. Και ο Ορφέας με την απίστευτη σε ακρίβεια περιγραφή του για την Ταρτισσό και σε συνδυασμό με τις εκπληκτικές σημερινές δορυφορικές φωτογραφίες που σας δείχνω, λύνει με πολύ μεγάλη πιθανότητα και ένα παγκόσμιο γρίφο. Πού βρισκόταν η αρχαία Ταρτισσός και πώς καταστράφηκε. Και το λόγο τώρα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου. Απευθύνθηκα, Βασίλη, στην πρεσβεία του Μαρόκου πριν από 10 χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει να το κάνει όμως και να φέρει στο φως τη λαμπρή αυτή πόλη που μετά από 2.600 χρόνια παραμένει ακόμα στη σφαίρα του μύθου. Και πιστεύω ότι μια από τις πλουσιότερες πόλεις της προϊστορίας, όπως ήταν η Ταρτισσός, αν δεν παρέστηναν τα πάντα στο διάβατο στα ορμητικά νερά των ποταμών, θα έχει θαμμένους κάτω από τις λάσπες της αρκετούς από τους πανάρχιους θησαυρούς της ασύλληπτους. Στο Μαρόκο συναντά κανείς, σύμφωνα με την έρευνά σου, αλλά ίσως και όχι μόνο με τη δική σου έρευνα, και τη σπηλιά του Ηρακλή που αποτελεί πλέον αξιοθέατο ή όχι? Ακριβώς, Βασίλη. Στο χάρτη αυτό που σας δείχνω για να σας δώσω περίπου να καταλάβετε, η Ταρτισσός είναι πάνω δεξιά που έχω βάλει το άσπρο βέλος που σας δείχνω τώρα με το κομπίλιο. Εκεί ακριβώς το βλέπουμε ήδη. Δύο ποταμών. Ναι. Σωτήρη, συγγνώμη. Αυτό περί της σπηλιάς του Ηρακλή, εκεί κοντά στις στήλες του Ηρακλέως, είναι κάτι το οποίο το λες εσύ μέσα από τη δική σου έρευνα ή το υποστηρίζουν και άλλοι? Το υποστηρίζουν και άλλοι και είναι, όπως είπα, αξιοθέατο των Μαροκινών. Αλλά δυστυχώς, Βασίλη, κάποιες περιοχές έχουν μείνει στην αφάνεια. Δηλαδή, την ύπαρξη αυτής της σπηλιάς την ξέρουν αρκετοί, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή. Και τώρα θα σας αποκαλύψω πού ακριβώς βρίσκεται. Ναι. Βλέπουμε ότι ο λόγος που βρίσκεται στην βορειοδυτική άκρη της Αφρικανικής Υπήρου ήταν η θέση των στυλών του Ηρακλέως. Δηλαδή, οι στήλες του Ηρακλείου, όπως έχω αποδείξει, ήταν φάρος, Βασίλη, ο οποίος τι σηματοδοτούσε? Το τέλος της Ευρώπης και την αρχή της Ατλαντικής περιπέτειας. Και εντύπωση βλέπουμε στη φωτογραφία προκαλεί το πόσο ευθύγραμμες είναι οι ακτές Αφρικής που κατευθύνονται προς νότο. Και το κομμάτι αυτό της ξηράς, όπως είπα, είναι το τελευταίο που συναντά κανείς πριν εγκαταλείψει οριστικά την Αφρική. Και είναι ορατό από όλες σχεδόν τις διευθύνσεις. Και μάλιστα και από ακρινές αποστάσεις. Ήταν δηλαδή από κάθε άποψη ιδανικός προσωλόγος που έχει περίπου ύψος 300 μέτρα για να υψώσει ο Ηρακλής τις στήρες του, δηλαδή να κατασκευάσει το φάρο του. Και από το σημείο, όπως είπα και αυτό, ξεκινούσε μετά η Ατλαντική περιπέτεια, δηλαδή τα ταξίδια προς την Αμερική. Περίπου τώρα 14 χιλιόμετρα δυτικά της σημερινής Ταγκέρης και μόλις περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιότερα από τη θέση όπου ήταν κτισμένες, σύμφωνα με τη μελέτη μου, οι στήλες του Ηρακλέους, υπάρχει και σήμερα μια σπηλιά κοντά στην παραλία που είναι καταγεγραμμένη στην παράδοση των Μαροκινών σαν η σπηλιά του Ηρακλέους. Το τουριστικό περίπτερο που βρίσκεται στην είσοδο της σπηλιάς ξεκινάει ένας διάδρομος που οδηγεί μέσα στη σπηλιά. Και αφού διακλαδωθεί σε διάφορους χώρους της σπηλιάς, κάποια στιγμή φτάνει σε ένα θόλο που είναι τα απομεινάρια ενός αρχαίου λατομείου. Και αν κάνει κάποιος στάση μέσα στο λατομείο και κοιτάξει προς τη μεριά της θάλασσας, μπορεί να δει στο φως της ημέρας να μπαίνει από κάποιο άνοιγμα. Το άνοιγμα αυτό που λειτουργούσε από την αρχαία εποχή σαν δεύτερη είσοδος ή πιθανόν και σαν έξοδος κοινού προς τη θάλασσα, εκτιμώ εγώ, αγναντεύει τον Ατλαντικό ωκεανό. Και η είσοδος αυτή καλείται χάρτης της Αφρικής, γιατί μοιάζει εκπληκτικά με το περίγραμμα της Αφρικής όπως ήταν γνωστό στην αρχαία εποχή. Και είναι είσοδος-έξοδος προσβάσιμη και από τη βραχώδη παραλία, εκτός βέβαια από τις ώρες που υπάρχει φωσκοθαλασσά λόγω της παλήρειας. Ενισχύει λοιπόν τα μέγιστα ότι η θέση των στυλών του Ηρακλή είναι αυτή που προτείνω, γιατί εκτός από τα μοναδικά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει από άψη ορατότητας, βρίσκεται πολύ κοντά και σε μια περιοχή που φέρει μέχρι και σήμερα το όνομα του Ηρακλή. Αυτού δηλαδή που με βεβαιότητα ύψωσε τις ομώνυμες στήλες. Θεωρώ δε πολύ πιθανό ότι ο Ηρακλής δεν βρήκε τυχαία μια σπηλιά κάπου στην παραλία και έπρεπε να την ονομάσει με το όνομά του, έτσι για να υπάρχει. Η εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι εκεί, μέσα σε αυτή την κατοικήσιμη σπηλιά, έμεινε ο Ηρακλής με τους συντρόφους του
για όσο διάστημα χρειάστηκε για να χτίσουν τις στήλες. Η συγκεκριμένη λοιπόν είσοδος-έξοδος είναι σαφέστατα έργο ανθρώπου. Ενός ιστορικού ανθρώπου και από σήμερα Βασίλη UNESCO θα πρέπει να ανακηρύξει τη σπηλιά σαν μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι κάτοικοι του σημερινού Μαρόκου θα πρέπει να υπερηφανεύονται ότι στην πατρίδα τους άφησε ανεξίτηλα τα έθνη του ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ο ημίθιος των Ελλήνων, ο θρηλυκός Ηρακλής. Έχοντας λοιπόν αυτά και άλλα πολλά στο μυαλό μου, κατάλαβα ότι και αναφορά στον Ηρακλή που διάβασα στο έργο περί του εμφαινομένου προσώπου, το κύκλο της Ελλής του Πλουτάρχου, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Κάποιοι ιστορικοί αναλυτές του Πλουτάρχου έχουν ερμηνεύσει τα συγκεκριμένα αυτά κείμενα και κάνουν λόγια για εκστρατεία του Ηρακλή πέρα από τον Ατλαντικό. Εντυπωσιακό. Πριν το ταξίδι του Οδυσσέα. Αυτό έρχεται να ανατρέψει την ιστορία και είναι στο ίδιο μήκος σχήματος κατά κάποιο τρόπο με την εκστρατεία ενδεχομένως του Διονύσου. Δηλαδή άγνωστες πτυχές της πανάρχαιας ιστορίας του πλανήτη ολόκληρου που δεν μας το διδάσκουν και πουθενά. Συμφωνώ, Βασίλη, και σε κάποια άλλη εκπομπή θα σας αναφέρω, μπορώ να αναφερθώ και στην εκστρατεία του στρατηγού Ηρακλή, του στρατηγού. Διόνυσος. Διονύσου, ναι. Πότε και πώς πήγε. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Ηρακλής είχε περάσει από την περιοχή αυτή του Μαρόκου και είχε ψώσει τις στήλες σε κάποιο προηγούμενο ταξίδι του, πιθανότατα μεταξύ του 1880 και του 1875 π.Χ. Η θεωρία λοιπόν για πανάρχια εκστρατεία του Ηρακλή στην Αμερικάνικη Ήπειρο, μετά από την ανάλυση που έκανα, δεν φαντάζει εξωπραγματική. Ο διάπλος του Ατλαντικού ωκεανού και η ανακάλυψη της Ήπειρου που λέγεται σήμερα Αμερική, τουλάχιστον 2.000 χρόνια πριν τους Βίκινγκς, φαντάζει πλέον πολύ λογικό να ήταν και αυτό έργο του Ηρακλή. Πάντως υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι το όνομα Ηρακλής, όπως και το όνομα Διόνυσος ή και το όνομα Πάνας, ήταν ένα όνομα σαν τίτλος, όπως λέμε Ιούλιος Κέσαρας παράδειγμα, ήταν ένας τίτλος που δόθηκε σε πολλούς στρατηγούς και δεν υπήρχε μόνο ένα πρόσωπο Ηρακλή Διονύσου. Βασίλειο, ο συγκεκριμένος Ηρακλής, έχω αποδείξει στο βιβλίο μου ότι γεννήθηκε. Ο συγκεκριμένος Ηρακλής που πήρε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία και είναι αυτός που έκανε τους 12 άθλους. Μάλιστα. Γεννήθηκε το 1902 π.Χ. και πέθανε περί το 1867 π.Χ. Mm-hmm. Και πέθανε από την περίφημη άμιξη. Δηλαδή κάτι που κατέτρωγε τις σάρκες του. Δηλαδή από βαριά εξασθηματική νόσο. Πιθανά καρκίνο του δέρματος, ίσως λέπρα και όχι από το δηλητηριασμένο χιτώνα του κεντάβρου Νέσου που του έδωσε να φορέσει η γυναίκα του Διάνυρα για να τον εκδικηθεί επειδή τον απατούσε με την Ιόλη. Και μάλιστα αυτός που λύτρωσε τον Ηρακλή από το μαρτύριο, κάνοντας Βασίλη κατά κάποιο τρόπο την πρώτη εθανασία της ιστορίας, ήταν ο Φιλοκτήτης, ο Πιάντιος. Mm-hmm. Και σε αυτό χάρισε το τόξο του ο Ηρακλής. Οι τρεις μεγάλοι δηλαδή ήρωες της ελληνικής προϊστορίας ήταν σύγχρονοι μεταξύ τους. Ο Ηρακλής και ο Ιάσονας ήταν αργοναύτες. Ο Ιάσονας γεννήθηκε περί το 1890 και πέθανε περί το 1820 π.Χ. Και φυσικά η Μύδια ουδέποτε υπήρξε αδερφοκτόνος. Απλά ήταν η αιτία οι αργοναύτες λίγο πριν φύγουν από την Κολχίδα να σκοτώσουν τον αδερφό της τον Άψιρτο και να τον πετάξουν στο ποτάμι. Και όσον αφορά και το Θησέα, να κλείσω Βασίλη, ήταν και αυτό σύγχρονο των άλλων δύο ηρώων. Mm-hmm. Οι Κύρκοι που την επισκέφτηκαν οι αργοναύτες στα Κανάρια νησιά. Ήταν η αδερφή του Αιήτη και η αδερφή της Πασιφάης, συζύγου του Μίνωα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μίνωας ήταν γαμπρός του Αιήτη. Όλοι δηλαδή ήταν σύγχρονοι μεταξύ τους. Και να κάνω και εδώ και μια μικρή αναφορά για το Μινόταυρο. Ο Μινόταυρος δεν ήταν τέρας που έτρωγε ανθρώπους. Η ετυμολογία της λέξης Μινόταυρος είναι ο τάβρος του Μίνωα. Δηλαδή ο Μίνωας διοργάνωνε αγώνες είτε με ακροβάτες στα ταυροκαθάψια είτε με πραγματική μάχη τάβρου ανθρώπου οπλισμένο με σπαθί. Και ο Θησέας ήταν ο πρώτος ταυρομάχος της ιστορίας. Μάλιστα. Σωτήρη, πραγματικά θεωρώ εντυπωσιακά τα όσα μας ανέλησες. Μιλάμε για μια εκπληκτική και μεγάλη έρευνα που δίνει απαντήσεις νομίζω σε αρκετά και επίσης ανατρέπει την παγκόσμια κατεστημένη γνώση για την ιστορία με δεδομένο ότι μας ανέφερε στοιχεία για την επέκταση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού σε περιοχές πολύ πιο μακριά από τη γνωστή γεωγραφική έκταση της Ελλάδος που κατά κάποιο τρόπο είναι κοινή σήμερα και στα πανάρχια χρόνια και δίνει τροφή για σκέψη και για περαιτέρω έρευνα. Βασίλη, και φαντάσου ότι αυτά που είπα τώρα δεν είναι τώρα 5-10 σελίδες που σας είπα. Η μελέτη μου είναι πάνω από 1.000 σελίδες και είναι εξειδικευμένη σε πολλούς τομείς. Και θέλω σαν επίλογο να πω
ότι ο καθένας από την πλευρά του Βασίλη πρέπει να αγωνιστούμε για να έρθουν στην επιφάνεια τα διαμάντια της ελληνικής προϊστορίας, τα ορφικά. Δίνω τα δύο βιβλία μου δωρεάν στο Υπουργείο Πολιτισμού για να διδάσκονται στα σχολεία. Και είμαι διατεθειμένος όποτε μου ζητηθεί να παρουσιάσω τις μεγάλες αλήθειες που κάποιοι κρατάνε μακριά από την ελληνική παιδεία. Σωτήρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και για τη σημερινή παρουσίαση και επαναλαμβάνω για τις αποκλειστικότητες που μας δίνει στην εκπομπή. Και με την πρώτη ευκαιρία, βεβαίως, θα τα ξαναπούμε και για να μας αναφέρεις ακόμη περισσότερα σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Γιατί ξέρω ότι είπες τώρα σε γενικές γραμμές στοιχεία, έχεις πάρα πολλά επιμέρους, αλλά και για άλλα θέματα να συνδεθούμε ξανά και να μας τα αναλύσεις επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο και με τη δεύτερη ενότητα της απόψινης εκπομπής και τα εκπληκτικά που μας είπε ο κύριος Σωτήρης Σοφιάς, ομολογουμένος. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε με το τρίτο μέρος και τον αρχισυντάκτη των Invisible Icons, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα περίεργο βίντεο. Θα το παρουσιάσουμε και στο τέλος της τρίτης ενότητας σχετικά με ένα μυστηριώδες πλάσμα, ένα κουφάρι που βρέθηκε στο εξωτερικό σύνολο με την έρευνα των Invisible Icons. Τι μπορεί να είναι, αν μπορεί να σχετίζεται με το θρύλο του Τσουπακάμπρα ή και με κάτι άλλο. Και βεβαίως ίσως να έχει σχέση και με την κρυπτοζωολογία. Θα το δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής που παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι. Με την βοήθεια, τη συνεργασία των Invisible Icons, μιας ομάδας που πρωτοπορεί στην έρευνα του εναλλακτικού και των μυστηρίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον αρχισυντάκτους των Σάμαν Λάικαν. Θα αναλύσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα το οποίο είναι καινούριο. Δεν έχει πολύ καιρό το οποίο έχει αναδεχθεί στο εξωτερικό και σχετίζεται με το κουφάρι ενός μυστηριώδους πλάσματος που κατά πολλούς αποδίδεται σύμφωνα με τους Invisible Icons στο θρυλικό Τσουπακάμπρα. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα λοιπόν ίσως να σχετίζεται με το Τσουπακάμπρα. Μήπως μπορεί να σχετίζεται όμως με κάτι άλλο, με το θρύλο του Dogman, με το θρύλο των λικανθρώπων ή κάτι άλλο. Πολλά λέγονται στο εξωτερικό. Το βίντεο αυτό προβάλλεται σε μέσα δικτύωσης εδώ και περίπου 2 μήνες και σε κάποιους ίσως διάβλους κάπου εκεί στη Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό και στο τέλος της ενότητας και της κουβέντας με τον Σάμαν Λάικαν. Θα το προβάλλουμε το βίντεο σε αποκλειστικότητα στον κώδικα μυστηρίων και ευχαριστούμε τους Invisible Icons που πάντοτε μας δίνουν αποκλειστικά θέματα, αφού βεβαίως τα βγάζουν πρώτα στο site τους, αλλά και βίντεο. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα το δείξουμε όπως είπα στο τέλος. Είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει ένα κουφάρι, κάτι περίεργο, ένα περίεργο πλάσμα, το οποίο όπως το βλέπει κανείς δεν μπορεί να το αποδώσει σε κάποιο γνωστό είδος, σε κάποιο σκύλο ή οτιδήποτε άλλο. Μετά υπάρχει μια συνέντευξη ενός ανθρώπου με γυρισμένη πλάτη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου στη Λατινική Αμερική. Ναι, βρίσκεται στην Αργεντινή. Νότιο Αργεντινή έγινε το συμβάν αυτό, το οποίο εξηγούν μέσα ότι έγινε, δηλαδή ανακαλύφθηκε το πτώμα αυτό του πλάσματος πριν 1,5 χρόνο. Στο σημείο ήταν μια ιδιωτική φάρμα, όπου είχε υποστεί πάρα πολλές επιθέσεις από αυτό το πλάσμα σε οικόσιτα ζώα, όπου και παραπέμπει προς το Τσουμπακάμπρα, και κάποια στιγμή βρέθηκε νεκρό και ειδοποίησε τις αρχές, όπου και πήγαν οι ιατροδικαστές, πήγαν οι ειδικοί ερευνητές, όπως δείχνει το βίντεο. Μάλιστα τους φέρνει τάση προσέμετο η σύψη του ζώου, το οποίο πρόκειται για ένα πολύ παράξενο ζώο, το οποίο το πήραν οι ερευνητές, 1,5 χρόνο δεν δώσανε καμία, μα καμία εξήγηση για αυτό το πλάσμα, ούτε και μέχρι σήμερα έχουν δώσει κάποια εξήγηση. Μάλιστα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Φερνάντες Ροέκα, βιντεοσκόπησε την όλη κατάσταση, το πώς βρέθηκε, το πώς το πήραν το πλάσμα, πώς το βάλανε στο σεντόνι οι ειδικοί, και του είπανε ότι θα του πούνε από τα αποτελέσματα του DNA τι ακριβώς είναι. Βέβαια οι αρμόδιες αρχές, οι κρατικές αρχές της Αργεντινής το κρατούν μέχρι και σήμερα σιγή το τι είναι. Λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο πλάσμα, ότι είναι θεωρία απάτης, είναι κατασκευασμένο. Όμως, όπως θα δει κάποιος στο βίντεο, μόνο απάτη δεν είναι αυτό το πράγμα, αυτό το on, και από εκεί και πέρα λέγονται πάρα πολλά πράγματα για το παράξενο αυτό πλάσμα. Μάλιστα. Εσείς ως ομάδα λοιπόν λέτε ότι όντως είναι κάτι περίεργο, αληθινό, γιατί ξέρετε τώρα
Πολλά που παίζουν στο ίντερνετ, ένα μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων, και οι περισσότεροι που τα βλέπουν λένε ότι μήπως είναι ψέματα το ένα τ' άλλο. Εσείς τι λέτε ως ομάδα λοιπόν? Λοιπόν, εμείς για αυτό το βίντεο συγκεκριμένα δεν το προλάβαμε πριν 2 μήνες, το οποίο ανέβηκε, μόνο στο Ατζέκα 7, ναι. Έτσι λέγεται, το οποίο βρίσκεται στο Facebook. Είναι ένας συνδρομητής ο οποίος ανεβάζει παράξενα ζητήματα, εναλλεκτικές λύσεις κτλ. Ο οποίος κάποιες φορές συνεργαζόμαστε και του το είχαν ρίξει, ώσπου ξαναβρήκε το βίντεο, το οποίο παίχτηκε πλέον σε ένα κανάλι της Αργεντινής, και από εκεί και πέρα βέβαια το αφήσανε πλέον ελεύθερο, με το να υπάρχει μία θεωρία ότι ίσως είναι απάτη και ότι ίσως είναι αληθινό. Λοιπόν, αυτό το πλάσμα, όπως θα δείτε και εσείς και οι τηλεθεατές σας αργότερα στο βίντεο το οποίο υπάρχει, είναι ένα πολύ παράξενο πλάσμα, το οποίο δείχνει να είναι κοινοειδές, δηλαδή η κατάστασή του να ανήκει στα κοινοειδή. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λύκος, ότι είναι σκύλος, ότι είναι κογιότ, ότι είναι κάτι από τα γνωστά είδη, τα οποία ήδη ξέρει η ανθρωπότητα στην ζωολογία. Ειδικά το κρανίο του είναι πάρα πολύ παράξενο, αλλά τα πιο παράξενα και επίμαχα μέρη του ζώου αυτού είναι τα αδύνατα πόδια τα οποία έχει, τα οποία έρχονται σε 4 μακριά τύπου ανθρώπινα δάχτυλα με νύχια. Δεν έχει ουρά, αλλά το πιο παράξενο από όλα είναι ότι στην πλάτη του έχει τεράστιες λόγχες, κοκάλινες λόγχες, οι οποίες δείχνουν σαν να είναι ένα είδος υβριδίου, ερπετοειδές ή κάτι παρόμοιο. Αν όμως ψάξει κάποιος στην εναλλακτική ιστορία του Τσουπακάπρα, θα διαπιστώσει αμέσως ότι όλες οι μαρτυρίες για το Τσουπακάπρα από το 1983 μέχρι και σήμερα, οι πραγματικές μαρτυρίες, μιλούν για ένα πλάσμα το οποίο έχει κοντά πόδια, έχει ύψος 1,20 περίπου, έχει μακριά χέρια, τα οποία έχει 4 δάχτυλα σαν ανθρώπινα, ένα πολύ παράξενο κοινοειδές κρανίο τύπου ερπετόμορφου με κόκκινα μάτια, και η πλάτη του, οι πιο πολλοί λένε ότι έχει αγκαθωτές πλάκες στη σπονδυλική στήλη, όπως είναι ακριβώς αυτό το ζώο, και κάποιοι άλλοι, πολύ λίγοι, μιλάνε ότι έχει και φτερά, ότι μπορεί δηλαδή να πετάει. Το συγκεκριμένο όμως βίντεο δεν δείχνει να έχει φτερά. Δείχνει όμως όλα τα επίμαχα στοιχεία μαρτυρίας χιλιάδων ανθρώπων, όχι μόνο από την Αργεντινή, αλλά από το Μέξικο ως και τη Χιλή, δηλαδή από την Κεντρική Αμερική και όλη την Νότια Αμερική έχει κάνει την εμφάνισή του αυτό το συγκεκριμένο πλάσμα, μέχρι όπου και σήμερα εμφανίστηκε σε βίντεο σε πολύ προχωρημένη σύξη. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, συγγνώμη. Ξέρετε, δεν το προγραμματίσαμε. Τι γίνεται τώρα? Πώς συνδέεται μια κατάσταση με κάποια άλλη? Τι εννοώ? Με το Γιαννουλάκη στο πρώτο μέρος μιλούσαμε για το χώρο και το χρόνο. Και τον ρώτησα για τις φήμες που υπάρχουν περί της εμφανίσεως άτια, και όταν συμβαίνει αυτό, ότι υπάρχει απώλεια χρόνου. Τώρα με τα Τσουπακάμπρα, που είναι επίσης ένα κορυφαίο ζήτημα στο χώρο της έρευνας των μυστηρίων, το θέμα του Τσουπακάμπρα. Υπάρχουν πάρα πολλές, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, εσείς που τα ξέρετε και ακόμη καλύτερα, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και φήμες περί της εμφανίσεως αυτού του όντος εδώ και δεκαετίες, ότι όταν εμφανίζεται, σχετίζεται σε κάποιες περιπτώσεις με υπταμένους δίσκους και με απώλεια χρόνου. Στις πιο πολλές περιπτώσεις. Οπότε είναι συναφές με αυτά που λέγαμε με τον κύριο Γιαννουλάκη, σε ένα βαθμό. Στις πιο πολλές μαρτυρίες μαρτύρων, αν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα του Τσουπακάπρα, μάλιστα το λέει και στο επίμαχο βίντεο προς το τέλος, ότι εμφανίζεται εφόσον έχουν εμφανιστεί άτια, ναι. Και μάλιστα οι συγκεκριμένοι μάρτυρες όπου το έχουν αντιμετωπίσει, με την όραση δηλαδή, με το να τον δούνε, έχουν απώλεια χρόνου. Δηλαδή πιστεύουν ότι είχαν περάσει 5-10 λεπτά από ό,τι το είδανε, αλλά μπορεί να είχε περάσει από μία ως και 5 ώρες. Έτσι λοιπόν, πολλοί είναι αυτοί, ειδικά οι ερευνητές στη Νότια Αμερική,
όπου σχετίζουν το τσούπακάμπρα με κάτι το οποίο είναι εξωγήινο. Το 1,20% των ερευνητών πιστεύει ότι πρόκειται για ένα είδος το οποίο έχει δημιουργηθεί σε παράνομα και κρυφά εργαστήρια γενετικής ως βιολογικό όπλο. Mm-hmm. Και ένα 5% πιστεύει ότι προέρχεται από τη Μέση Γη ή ότι έρχεται από άλλες πραγματικότητες ή από ρήγματα χρόνου. Ρήγματα χρόνου, μάλιστα. Τώρα το ενδεχόμενο αυτό το κουφάρι, εφόσον μας λέτε ότι συγκρίνουν τα στοιχεία ότι πρόκειται για κάτι περίεργο και υπαρκτό και αληθινό και να μην είναι ψεύτικο, μήπως μπορεί να έχει σχέση με το θρύλο των λικανθρώπων, το θρύλο του Ντόγκμαν, του Μίσιγκαν, το ενδεχόμενο να έχει σχέση με τα όντα που ονομάζονται λικάωνες, όπως εσείς χρόνια λέτε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία για την ύπαρξη αυτών των όντων και ίσως να σχετίζονται και με την θεωρία της κούφιας γης, ή όχι, είναι πιο κοντά στο θρύλο του Τσουπακάμπρα? Όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση με λικάωνες ή λικανθρώπους ή το ντόγμα. Για αυτά τα όντα τα οποία μιλάμε τώρα, φανταστείτε ότι όλες οι μαρτυρίες από όλο τον κόσμο που τα έχουν δει ξεπερνάνε το ύψος τους στα 2,30 δηλαδή φτάνουν. Αυτό μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο είναι 1,20. Από την άλλη, οι λικάωνες, οι λικανθρώποι ή οι ντόγμεν πιστεύετε, και έτσι λένε όλες οι μαρτυρίες από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μεταμορφώνονται στα πλάσματα αυτά. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο όμως πλάσμα δείχνει, καταρχήν αν το δει κάποιος, ότι η κατασκευή του είναι τελείως, να μου επιτραπεί η φράση, εξωφρενική. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο στήθος, έχει πολύ μικρή λεκάνη, δεν έχει ουρά. Τα πόδια του πίσω δείχνουν ότι είναι κατασκευασμένα ή από τους γεννητιστές, αν πρόκειται για γεννητιστές, ή από την ίδια τη φύση, ώστε να μπορεί να κάνει άλματα. Δηλαδή, η πίσω μυρί, αν κάποιος το παρατηρήσει, είναι μειώδες παρόλο τη σύψη την οποία έχει έλθει το ζώο αυτό. Τα χέρια του πάλι είναι κατασκευασμένα σε αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί να αρπάζει το θύμα του και να το γραπώνει με τα μεγάλα του δάχτυλα, ώστε να μην μπορεί να φέρει. Μάλιστα. Όμως, είναι ένα αρπακτικό, όπως μπορούμε να το πούμε, το οποίο ας βάλουμε και ένα 1% μέσα, ότι μπορεί να είναι ένα είδος ζώου το οποίο να μην έχει ανακαλυφθεί ακόμα, να ανήκει στην πλευρά της κρυπτοζωολογίας. Εμένα... Αν πρόκειται για κάτι τέτοιο, από εκεί και πέρα μιλάμε ότι ίσως είναι εκατομμυρίων χρόνων ένα πλάσμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε, αλλά βέβαια οι πιθανότητες για αυτό το πράγμα είναι μηδαμινές. Θυμίζει στο κομμάτι των χεριών του τους ράπτορες από το Jurassic Park, τους δεινόσαυρους, και από την άλλη στα πόδια του, όπως το δαγό μου, θυμίζει την ταινία Arrival με τον Τζάρλι Σιν, με τους εξωγήινους στη δεκαετία του 90 που έσπαγαν τα πόδια τους και ήταν σε θέση να κάνουν άλματα. Αυτό μου θυμίζει. Ακριβώς. Το θέμα όμως είναι, για να δώσουμε και μία τροφή στους σκεπτικιστές που θα πούνε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα εκεί είναι ψεύτικο. Το θέμα είναι ότι για να μπει στον κόπο κάποιος να φτιάξει ένα δρίκελο τέτοιο, θα πρέπει να ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά. Σωστό. Δηλαδή σήμερα, για να φτιάξει ένας άνθρωπος ένα τέτοιο δρίκελο, το λιγότερο που θα του κοστίσει μάνι-μάνι, στη χειρότερη περίπτωση, είναι γύρω στα 7 με 8.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα ερωτηματικά. Το πρώτο ερωτηματικό είναι για ποιο λόγο το έφτιαξε. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι, εάν το έφτιαξε για να κερδίσει κάποια εφέ ή να γίνει γνωστός σε παραγωγούς όπου φτιάχνουν ταινίες με παράξενα ζώα ή τρόμου, θα λέγαμε ναι, καλά έκανε ο άνθρωπος. Όμως, αυτό το πράγμα είναι εδώ και 1,5 χρόνο το οποίο έχει βρεθεί, έγινε γνωστό πριν 2 μήνες και κανένας, μα κανένας, δεν βγήκε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έφτιαξα το πλάσμα αυτό, οπότε το έκανα για να δείξω πόσο καλός είμαι στην τεχνική των special effect ή των αδρίκελων. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν εμφανίζεται κανένας και υπάρχει αυτό το πλάσμα, και μάλιστα συγκεκριμένα, εάν κάποιος ακούσει το βίντεο, ο ιατροδικαστής, πηγαίνοντας κοντά στο πλάσμα αυτό, προσπαθεί ο άνθρωπος να κρατήσει την μυρωδιά από το πλάσμα μακριά,
κάνει σαν να, κάνει, να προσπαθεί να κάνει εμετό. Το ίδιο και ο άλλος που είναι μαζί του. Όπου κάποια στιγμή βάζει κάτι στη μύτη του για να σταματήσει τη μυρωδιά της ύψης η οποία είναι έντονο από το ζώο. Mm-hmm. Αν αφήσουμε όμως και την μικρή πιθανότητα ότι πράγματι το πλάσμα αυτό είναι ψεύτικο, τότε θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όποιον το φτιάξε, αλλά παραμένουν τα ερωτηματικά τα οποία σας είπα. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μπορεί να κοιτάξει κάποιος σε αυτό το βίντεο είναι ότι η ακαμψία που έχει το ζώο αυτή είναι τελείως φυσική, το οποίο σε ένα ευρύκελο δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η φυσική ακαμψία, η οποία όμως έχει και μία μικρή ελαστικότητα. Δηλαδή την ώρα που σηκώνουν το πλάσμα για να το βάλουν στο πράσινο σεντόνι, να το πάρουν στα εργαστήρια, αν παρατηρήσει κάποιος και είναι παρατηρητικός, mm-hmm. θα δει ότι κάποια σημεία του κάνουν crack, όπως κάνουν στα νεκρά πτώματα, τα οποία είναι πολυκερισμένα. Όπου μετά το μαζεύουν και φεύγουν. Άρα λοιπόν υπήρξε κινητοποίηση αρχών στρατού εκεί για να πάρουν το κουφάρι, έτσι. Για στρατό δεν μίλησαν στο βίντεο. Τέλος πάντων, μια κινητοποίηση υπήρξε από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως και τώρα, μάλιστα στην πλάτη γράφει ιατροδικαστής του ανθρώπου που πάει και το παίρνει. Μιλάνε κιόλας, δηλαδή αν κάποιος γνωρίζει την ισπανική γλώσσα, αν και βέβαια είναι ισπανικά αργεντινής, έχουν μια διάλεκτο, σαν να λέμε κριτικά. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Καταλαβαίνουν όμως κάποιος ο οποίος μιλάει τα ισπανικά θα καταλάβει τελείως το τι λένε και το τι κάνουν. Και ο Αντζέκα 7, δηλαδή στο Facebook, το παλικάρι που έχει αυτό το... Αυτός είναι σοβαρός δηλαδή τώρα, ξέρετε, καταλαβαίνετε, τώρα θα το ρωτήσουν πολλοί. Είναι ερευνητής αξιόπιστος, ας πούμε, ή... Κοιτάξτε, δεν είναι ερευνητής το παιδί, για να μην λέμε ότι είναι ερευνητής, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανεβάζει ό,τι παράξενο υπάρχει στον πλανήτη μας, όπως κάνουν πάρα πολλά site, χωρίς να εξηγεί τίποτα. Έβαλε το βίντεο αυτό και λέει, μάλιστα στην Αργεντινή, η ονομασία που πήρε είναι μπίστεα, δηλαδή το κτίνος ή το θηρίο κάποιος, αν μπορεί να το μεταφράσει στα ισπανικά, και μεταφράζεται κτίνος. Το παράξενο κτίνος το οποίο βρέθηκε νότια της Αργεντινής. Δεν λέει κάτι παραπάνω, αφήνει να παίξει το βίντεο και το βίντεο εξηγεί τα πάντα μέσα. Πάντως εκεί στη Λατινική Αμερική εδώ και χρόνια πολλά βίντεο και πάρα πολλές μαρτυρίες για περίεργα φαινόμενα και για τα τσουπακάμπρα. Τώρα βέβαια θα πει κανείς πόσα είναι αληθινά και τι γίνεται. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία και στο παρελθόν έχουμε αναδείξει. Και βεβαίως, αλλά το πιο περίεργο από όλα είναι, και εδώ πάλι στους σκεπτικιστές θα δώσω μία τροφή σκέψης, είναι ότι ένα από τα πιο εξεζητημένα και περίεργα φαινόμενα από το Μέξικο μέχρι τη Χιλή, δηλαδή και, Μέξικο, Κεντρική και Νότιο Αμερική, σε όλες τις λατινικές χώρες, mm-hmm. προσέξτε, είναι η εμφάνιση του τσουπακάμπρα. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει σε όλες τις χώρες αυτές από τα πιο περίεργα συμβάντα από εκπομπές σαν τις δικές σας ή περιοδικά, πρωτοστατεί το τσουπακάμπρα. Mm-hmm. Με εκατοντάδες χιλιάδες μαρτυρίες, με χιλιάδες φωτογραφίες, με πτώματα, βέβαια όπως έχουμε κάνει και με άλλες εκπομπές, κάποιων κοινοειδών όπου μοιάζουν σαν σκυλιά και λένε ότι ίσως είναι το τσουπακάμπρα, mm-hmm. αλλά είναι η πρώτη φορά, και αυτό θέλω να το τονίσω, να το καταλάβει ο κόσμος, το οποίο βρίσκεται ένα πτώμα σε σύψη με ακριβές μαρτυρίες των ανθρώπων που είχαν δει το τσουπακάμπρα, το πώς ακριβώς είναι. Μάλιστα. Ξέρουμε κάτι σχετικά με το πώς μπορεί να πέθανε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μήπως χτυπήθηκε από κάποιον ή ξέρω εγώ παρασύρθηκε από κανένα όχημα ή ψόφισε, δεν ξέρω κι εγώ λέω τώρα. Όχι, όχι. Αυτό φαίνεται να έχει ψοφίσει φυσικά. Ο ιατροδικαστής μάλιστα λέει ότι θα δείξουν οι εξετάσεις από τι πράγμα ψόφισε. Πρώτη φορά λέει βλέπει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν κάτι άλλα στοιχεία να πούν ότι κάποιος το πυροβόλησε, κάποιος το χτύπησε. Είναι μέσα στη φάρμα του Φερνάντες, σε ένα σημείο το οποίο είναι λίγο δύσβατο, αλλά τα σκυλιά τον έκαναν να πάει προς το μέρος αυτό και να το ανακαλύψει. Μάλιστα. Και είπατε πριν ότι ήταν σε μέρος κοντά βρέθηκε το κουφάρι που υπήρχαν 20 ζώα και είχαν υπάρξει ίσως επιθέσεις ή αφαιμάξεις ίσως. Όπως λένε για το τσουπακάμπρα ότι το ρουφάει το αίμα. Βεβαίως. Εάν θα δει κάποιος παρατηρήσει τα δόντια του ζώου αυτού, τους κοινόδοντες, γιατί δεν έχει απλά δόντια, είναι όλα του τα δόντια κοινόδοντες,
είναι αγκιστροειδές προς τα έξω, δηλαδή προς τα εμπρός της Γνάθου, όχι προς τα μέσα της Γνάθου, προς τη γλώσσα δηλαδή. Ναι. Είναι προς τα ρουθούνια γυρνάνε τα δόντια του ζώου αυτού. Το οποίο δείχνει ότι πραγματικά εφεμάζει, κάνει εφέμαξη σε ένα ζωντανό. Όμως, αυτό είναι το περίεργο σε όλη την κατάσταση, ότι τα τσούπα κάπρα, όλες οι μαρτυρίες, οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίες υπάρχουν, δεν έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους, παρά επιτίθονται σε κότες, κατσίκες, πρόβατα και κάποιες φορές σε μικρόσωμα σκυλιά. Μάλιστα. Πάντως μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει επαρκείς απαντήσεις για το θέμα του Τσουπακάμπρα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός, όπως είπατε και εσείς, ότι πρόκειται όντως για όχι απλώς ένα θρύλο εκεί, αλλά για κάτι περισσότερο που τρομάζει μέχρι και σήμερα. Εκεί το παίρνουν σοβαρά το θέμα, ότι υφίσταται, άσχετα, όπως είπα, δεν έχουν δώσει. Έτσι δεν είναι, υπάρχει κάτι νεότερο εκτός από το θέμα αυτό με το κουφάρι που μας αναδεικνύεται τώρα, ώστε να δίνονται απαντήσεις επαρκείς. Τέρμα το λύσαμε, είναι αυτό, αυτό και αυτό, ή ότι εντοπίσαμε αυτό, αυτό και αυτό και δίνουμε μια απάντηση. Τι είναι τελικά? Όχι, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις ως λύσεις το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το πράγμα. Όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολλές οι θεωρίες. Όπως είπατε και εσείς, μπορεί, κάποιοι λένε ότι είναι λικάωνας, κάποιοι λένε ότι είναι υβρίδιο σκύλου, κάποιοι λένε ότι είναι εξωγήινη και πάρα πολλά. Η μόνη πραγματική, να το πούμε, έβρεση αυτού του ζώου είναι αυτό το βίντεο. Από εκεί και πέρα είπαν ότι θα δίνανε τις αναλύσεις στο Φερνάντες, αλλά και στην τηλεόραση, στο κανάλι το οποίο παίζει, κάνει την ερώτηση ότι τι έγινε αυτό το κουφάρι και αν είναι ψεύτικο, γιατί δεν βγήκαν να πούνε ότι είναι ψεύτικο. Αν είναι αληθινό, γιατί δεν δίνουν στον κόσμο ή στην δημοσιότητα ότι βρέθηκε ένα άγνωστο είδος ζώου, το οποίο αυτό και αυτό πρόκειται να είναι. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μία συγκάλυψη από πλευράς κυβέρνησης, μη θέλοντας να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά θα μπορούσε να είναι αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι δημοσιογράφοι στην Αργεντινή μιλάνε πιο πολύ όχι για εξωγήινο είδος, όχι για κάποιο εσωγήινο ή παράξενο πλάσμα το οποίο έχει μείνει εκατομμύρια χρόνια πάνω στη γη, αλλά μιλάνε πλέον ανοιχτά για πλάσμα το οποίο είναι φτιαγμένο σε κάποιο κρυφό γεννητικό εργαστήριο. Μάλιστα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το θέμα του Τσουπακάμπρα και το είχαμε πει και πέρυσι, πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε κάνει μια εκπομπή για τα πρόβατα στην Αργολίδα, όπου είχαν αφημαχθεί, είχε γίνει αφήμαξη από τα ζώα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Με μυστηριότητα, όπως θυμόσαστε, και κάνουμε την εκπομπή ακριβώς πριν από περίπου ένα χρόνο, πρέπει να ήταν κάπου εκεί τέλειο Οκτωβρίου του 2018. Βεβαίως, το οποίο μέχρι και πριν δύο μήνες κάναμε την τελευταία μας έρευνα και ερωτήσεις προς την νομαρχία της Αργολίδας, διότι εγώ μένω στην Αργολίδα, σε ένα από τα χωριά της Αργολίδας. Ασχοληθήκαμε τεταμένα με αυτό το θέμα. Δεν πήραμε καμία μα καμία απάντηση. Τα ζώα τα οποία κοίταξε ο κτηνίατρος, γιατί ο ιατροδικαστής δεν τα κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια, μας είπε ότι είχαν δεχθεί επίθεση από ένα άγνωστο είδος κοινοειδούς. Και όταν τον ρωτήσαμε για ποιο λόγο είναι άγνωστο, δηλαδή τι θα μπορούσε να ήταν άγνωστο σε ένα κοινοειδές το οποίο δεν το ήξερε ένας κτηνίατρος, μας είπε ότι τα βαγκώματα τα οποία είχαν τα πρόβατα αυτά είχαν υποστεί με τέτοιο τρόπο, σαν να έμπαινε το δόντι προς τα μέσα και να γυρνούσε ανάποδα. Δηλαδή ακριβώς όπως είναι το ζώο αυτό το οποίο βρέθηκε στην Αργεντινή. Μάλιστα. Πραγματικά θυμάμαι και τότε που κάναμε την εκπομπή πριν από ένα χρόνο, είχα δεχθεί πολλά ερωτήματα και είναι πολύ μυστήριο. Εσείς το αναδείξατε βέβαια και το μεταφέραμε για από εδώ. Και τώρα μας λέτε και ότι δεν υπάρχουν νέα δεδομένα και παραμένουν αναπάντητα ερωτηματικά. Πραγματικά εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Πάντως, το θέμα του Τσουπακάμπρα, θυμάμαι τη γνωστή σειρά εξφάλισης της δεκαετίας του 90 που το είχε στα πρώτα επεισόδια με τη Σκάλη και τον Μόλντερ τότε, σε αυτή τη σειρά τη διάσημη, να βρίσκονται κάπου στο Μεξικό και να τους κυνηγάνε εκεί οι ιδιοκτήτες με φάρμες και να τους λένε ότι έγινε αφέμαξη στα ζώα μου και να καταγράφεται και αυτή η απώλεια χρόνου σε αυτά τα επεισόδια. Άρα πραγματικά καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου το θέμα. Τώρα κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και με αυτό. Επίσης έχουμε εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές στο εξωτερικό τις εμφανίσεις λύκων σε περιοχές που δεν υπήρχαν. Κάποιοι λένε ότι
έχουν εμφανιστεί και έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Υπάρχουν περιοχές που έχουν εμφανιστεί και κάπου στον Καναδά. Κάποιοι γιγαντιαίοι λύκοι λένε πολλοί. Υπάρχουν και βίντεο στο YouTube και φωτογραφίες με κάποιους που τους κρατάνε που είναι κάποιοι λύκοι τεράστιοι. Έχουν υπάρξει επιθέσεις και σε ανθρώπους σε κάποια σημεία στο εξωτερικό και σε κάποιες περιπτώσεις έχασαν τη ζωή τους. Και θυμάμαι τον Λιακόπουλο πριν χρόνια που έδειχνε κάποια βίντεο από την Αμερική που μιλούσαν κάποιοι και έλεγαν ότι στην προσπάθεια της νέας τάξης να ελέγξει τον πληθυσμό και να το μαντρώσει σε πόλεις δημιουργεί no human zones, περιοχές χωρίς ανθρώπους και ισχυρίζονταν αυτοί οι ερευνητές από την Αμερική και ήταν ακτιβιστές κάποιοι ότι διοχετεύουν λύκους σε σημεία που δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπως κομοπόλεις, χωριά για να σηκωθούν να φύγουν λέει οι άνθρωποι και να δημιουργηθούν αυτά τα no human zones. Απίστευτα θέματα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα το έχουμε αναδείξει από το 2013 στο site το δικό μας με φωτογραφίες, με πάρα πολλούς γιγάντιους λύκους. Είναι κάτι το παλιό αυτό, δεν είναι κάτι το καινούριο. Αλλά στο θέμα αυτό είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι εμφανίστηκαν πρώτη φορά στη Σιβηρία οι γιγαντιαίοι λύκοι. Και όταν μιλάμε για γιγάντιους λύκους, μιλάμε ότι ένας λύκος ευρωπαϊκός ζυγίζει γύρω στα 37 με 40 κιλά και ένας σιβηρικός λύκος μπορεί να φτάσει και τα 56 και 60 κιλά σαν αρσενικός. Ο γιγαντιός λοιπόν λύκος, αυτός οι οποίοι έχουν σκοτώσει κάποιους στην Αλάσκα αλλά και κάποιοι εμφανίστηκαν στο Yellowstone στην Αμερική αλλά και στη Σιβηρία, ξεπερνάνε τα 110 με 140 κιλά. Μιλάμε ότι είναι 5 φορές μεγαλύτερος από έναν κανονικό λύκο. Το θέμα όμως είναι ότι όταν εμφανίζονται σαν αγέλες βρίσκονται στην περιοχή για 5 έως 6 μέρες και μετά εξαφανίζονται σαν κάποιος ή να τους μάζεψε ή να άνοιξε μία τρύπα και να χαθήκανε. Αυτό το οποίο είπατε ότι σκοτώσαν ανθρώπους είναι δύο καταγεγραμμένες οι περιπτώσεις. Η μία είναι το 1896 στον Καναδά και πάλι το 2017 από μία γυναίκα πάλι στον Καναδά. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι. Όπως ξέρουμε, οι λύκοι είναι ζώα τα οποία όταν μυρίσουν κάποιον ότι είναι άρρωστος, δηλαδή είτε είναι ζώο είτε είναι άνθρωπος, ενστικτοδός τον σκοτώνουν για να μην συνεχιστεί η αρρώστια η οποία κουβαλάει ο άνθρωπος αυτός. Από εκεί και πέρα καταγεγραμμένη επίθεση επίσημα σε κανένα κράτος δεν υπάρχει παρά μόνο θρύλοι και ιστορίες για τους λύκους ότι τρώνε τους ανθρώπους. Αμάλιστα οι επιστήμονες, οι βιολόγοι και ζωολόγοι οι οποίοι ασχολούνται με τους λύκους λένε το εξής, ότι εάν βρεθείτε σε ένα δάσος και βρεθείτε σε μία γέλη λύκων ο μόνος κίνδυνος ο οποίος θα υπάρξει θα είναι σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να βρίσκονται σε ζευγάρωμα οι λύκοι όπου και μαρκάρουν τις περιοχές τους και δεν θέλουν κανέναν να είναι στην επικράτειά τους. Και ο δεύτερος λόγος είναι εάν η λύκαινα έχει γεννήσει. Σωστά. Και έχετε βρεθεί κοντά σε φωλιά. Αυτό το λένε και εδώ στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο, λένε κάπου εκεί που γεννάνε οι λύκοι και είναι επικίνδυνοι, λένε. Βεβαίως. Τώρα, όσο για το φαινόμενο ότι έχουν εμφανιστεί παντού οι λύκοι, μην ξεχνάμε τους οικολόγους, οι οποίοι παίρνουν ζώα, τα οποία ειδικά είναι, να το πω, και να με συγχωρέσουν οι φίλοι οικολόγοι, δεν το λέω με κακία, θα το πω με καλοσύνη, ναι. Παίρνουν αρπακτικά ζώα, όπως είναι λύκοι, όπως είναι αλεπούδες, όπως είναι κουνάβια, και τα αφήνουν ελεύθερα σε τόπους τα οποία δεν υπάρχουν. Η λογική τους είναι ότι προσπαθούν, λέει, να κάνουν τους κυνηγούς να μην μπορούν να κυνηγήσουν τόσο ελεύθερα. Ας αφήσουν όμως και κανένα ελαφάκι, ας αφήσουν και κανένα ζακάδι, γιατί αυτά είναι ζώα τα οποία μπορούν πράγματι άθελά τους ή ακόμα και εσκεμμένα να φέρουν θάνατο και καταστροφή. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Το κεντρικό μας θέμα ήταν βεβαίως αυτό σχετικά με το κουφάρι, το βίντεο το οποίο μας αποστείλατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο τελευταίο σχόλιο και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε γιατί είμαστε σε επαφή συχνά. Βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν κάποιος ανατρέξει ποιο είναι το πιο παράξενο πλάσμα ή στην κρυπτοζωολογία ή ακόμα και σε πλάσματα τα οποία είναι παράξενα ζώδη θα βρει μπροστά του το τσούπα κάπρα από την Λατινική, Κεντρική και Νότια Αμερική. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς και τηλεθεατές σας. Καλή σας μέρα. Καλό ξημέρωμα.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής. Πραγματικά άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα που δύσκολα θα τα βρει κανείς, φίλες και φίλοι, στην καθημερινότητα. Ολοκληρώσαμε όμως και με την εκπομπή στο σύνολό της. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως τη ροή που μας βοήθησε μέχρι και αυτή την ώρα να βγει άρτια η εκπομπή μας. Να σας υπενθυμίσουμε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να βλέπετε τις εκπομπές στο YouTube Βασίλης Μπαντίδης. Επίσης, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να βλέπετε βίντεο και στο κανάλι το διαδικτυακό YouTube Εξώνιο. Να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 11.30 από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα, με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα αλλά διαφορετικά. Και να σας πούμε ότι σε αυτό το σημείο θα προβάλλουμε και το βίντεο το οποίο μας έλεγε ο Σάμαν Λάικαν. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.